σε απευθείας συνδέσεις η επέλαση της Μήδιας που μας έντυσε στα λευκά. Μία καταγγελία σοκ στην εκπομπή. Στο πλατό έρχεται ο Χρήστος, ένας 35χρονος ο οποίος πάλεψε με τους δαιμονές του και προχώρησε σε μία αποκάλυψη που στοίχιωσε τη ζωή του. Σε ηλικία μόλις 14 χρόνων δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από γνωστό ηθοποιό. Βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για το γεγονός που άλλαξε την πορεία της ζωής του με το πρόσωπο και την ταυτότητά του. Μια λυτρωτική εξομολόγηση. Κοντά μας έρχεται ο Γιάννης, ένα αγόρι ύψους μόλις 1 μέτρου και 35 εκατοστών, που όμως είναι ένας γίγαντας στην ψυχή. Ο 25χρονος αγωνίζεται από την ημέρα που γεννήθηκε. Μια σπάνια ασθένεια του στέρισε μια φυσιολογική ζωή και εκτός από ανυπόφορους πόνους, τον έφερε αντιμέτωπο και με το μπούλινγκ των συνομιλίκων του. Το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για εκείνον η τελευταία του ευκαιρία για την ίαση. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει, έτσι μόνο η γη αλλάζει με ταχύτητες. Καλό μεσημέρι, καταφέραμε και είμαστε εδώ όλοι στις 12 ακριβώς. Μια μέρα ιδιαίτερη, μια μέρα με την Αθήνα στα λευκά, με προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά καταφέραμε να είμαστε εδώ. Με τη βοήθεια του σταθμού μας και του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, των δημοσιογράφων, θα είμαστε παντού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση με τον Γιάννη Σωτηρόπουλο στην Κερασιά Ευβοίας. Όμως, στην παρέα μας είναι ο Γιώργος Καραϊβάς, η Κατερίνα Σουλιώτη και η Γεωργία Χαλκιά, που αυτή τη στιγμή είναι ζωντανά στον αέρα και περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Γεωργία! Ζήνα, να πούμε στον κόσμο ότι είμαστε από τους προνομιούχους, γιατί δεν έχουμε κατέβει ακόμα τους 0 βαθμούς Κελσίου, όπως κάποιοι άλλοι συνανθρωποί μας. Ήδη είμαστε εδώ από νωρίς, περιμένουμε τις καλημέρες που έχουν φτάσει από παιδιά που χαίρονται το χιόνι μαζί με την οικογένειά τους. Και το αιμάκι μου το χαίρεται και μου έστειλε έτσι. Οπότε περιμένουμε τις φωτογραφίες και τις δικής σας. Λοιπόν, τώρα να πω το εξής όμως και θέλω να πω. Γιώργο Καραϊβάς, σήμερα έχουμε 2 συγκλονιστικά θέματα εκπομπής, θέλω να το πω. Είναι από τις λίγες φορές που εγώ επιμένω και σας λέω μείνετε στην τηλεόραση εδώ. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον Γιάννη, με τον Γιάννη Τυρό, τον οποίο βιντεοσκοπήσαμε επίσης, ήρθε από την Καλαμάτα. Σοβαρά προβλήματα υγείας, έχει ύψος 1,35. Εδώ μπαίνει στο κανάλι μας, θα τον δείτε. Το σοβαρό που θέλω τη βοήθειά σας είναι ότι χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Χρειάζονται περίπου 600.000 ευρώ για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 150.000 ευρώ από την κινητοποίηση που έχει κάνει εκείνο στο διαδίκτυο. Ό,τι και να σας πω για αυτό το παιδί, που θα δείτε σε λίγο και τον έτσι εντοπίσαμε εγώ και ο Σπύρος Χαριτάτος και έκατσε εδώ στον καναπέ μας μαζί με την Ευγενία Πουλοπούλου. Θα δείτε τι ακριβώς έχει να μας πει και πόσα μαθήματα ζωής θα μας δώσει. Όμως, χθες βιντεοσκοπήσαμε μια καταγγελία πολύ σημαντική από ένα αγόρι, όπως είδατε και στα τρέλερ της εκπομπής, αφορά στον Χρήστο Πέρο. Είναι λογοθεραπευτής, διδακτορικός φοιτητής πια, αλλά έχει βιώσει παρενόχληση από τα 14 του χρόνια, από γνωστό ηθοποιό, και από εκεί και πέρα τον ίδιο ηθοποιό συναντά άλλες 3 φορές στη ζωή του, δηλαδή συνολικά 4, με την ίδια διαδρομή σκέψης και νου. Γιώργο Καραϊβάς, ήσουν εδώ, ο Σπύρος Χαριτάτος ήταν εδώ, ο Πέτρος Κουσουλός ήταν εδώ στη βιντεοσκόπηση, για να είμαστε όλοι παρόντες. Θέλω εσύ να χαρακτηρίσεις τα όσα θα ακούσουν οι τηλεθεατές σε λίγο. Καταρχήν, εγώ να πω για τον κύριο Πέρο ότι ένα νεαρό παιδί το οποίο έχει ένα συγκλονιστικό αφήγημα να μας πει, και εγώ τουλάχιστον αυτό που εισέπραξα ήταν ότι πρόκειται για έναν ακέραιο και έναν αξιοπρεπέστατο χαρακτήρα, με ταυτόχρονα υψηλό αίσθημα ευθύνης. Συν το γεγονός ότι σταθμίστε σε αυτό ότι εξαιτίας αυτών των παρενοχλήσεων παράτησε το όνειρό του. Το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός, γιατί ξεκίνησε να πηγαίνει σε δραματική σχολή, αλλά εξαιτίας αυτής της παρενόχλησης, ναι. Εμένα δεν με συγκλώνησε. Αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές πραγματικά είναι σοκαριστικό. Το πώς τον πλησίασε στον κινηματογράφο όταν τον άφησε ο πατέρας του, ήταν 14 ετών. Το πώς τον κυνήγησε στο σπίτι του. Θα τα δείτε όλα όπως τα αφηγείται ο ίδιος λίγο αργότερα. Και να προσθέσω ότι στην αφήγησή του εμπεριέχονται και εκπαιδευτικά στοιχεία αναφορικά με το πώς κάποιοι άνθρωποι προσεγγίζουν κάποια παιδιά αποσκοπώντας σε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καιρικό και τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε καταρχήν στον Γιάννη Σωτηρόπουλο, όπου βρίσκεται στην κερασιά Ευβίας. Και το χιόνι είναι πόσο, Γιάννη, που έχει φτάσει. Έχει φτάσει η Ζήνα, κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτη εικόνα. Πραγματικά με την βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Κώστα του Χριστοβασίλη, θα σας δείξουμε την εικόνα. Είναι 1,5 μέτρο και σε πολλά σημεία φτάνει και τα 2 μέτρα. Έχει πραγματικά θαυτεί η κερασιά μέσα στο χιόνι. Μιλάμε για ένα ορεινό χωριό της Βόρειας Εύβοιας με υψόμετρο 600 μέτρα, είναι 220 οι μόνιμοι κάτοικοι, ανάμεσά τους 20 παιδιά πολύ ηλικιωμένοι, και το σοβαρότερο πρόβλημά τους δεν είναι τόσο το πολύ το χιόνι, είναι ότι έχουν μείνει εδώ και 2 ημέρες χωρίς ρεύμα, καθώς υπάρχει βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ. Δηλαδή τι έχει συμβεί, το βάρος του χιονιού ήταν τόσο που τα δέντρα καταπλάκωσαν τα καλώδια, έκοψαν τις κολόνες, με αποτέλεσμα να μην έχουν αποκατασταθεί ακόμα οι βλάβες. 20 ορεινά χωριά σαν και αυτό που βλέπετε να βρίσκεται πραγματικά στην κατάψυξη. Οι άνθρωποι φυσικά εδώ έχουν ξύλα, έχουν ξυλόσοπες, έχουν τζάκια, αλλά μόνο αυτά δεν φτάνουν. Δεν έχουν να μαγειρέψουν, δεν δουλεύουν οι κουζίνες, δεν έχουν ψυγεία. Βλέπετε, είναι θαμμένα τα αυτοκίνητά τους. Αυτά εδώ είναι σπίτια, έτσι. Κοιτάξτε εδώ, δεν μπορούν να βγουν έξω με ευκολία. Δείτε την εικόνα, τα αυτοκίνητα, όπως σας είπα, είναι θαμμένα κάτω από το χιόνι. Τα στενάκια ακόμα δεν έχουν καθαριστεί όλα. Μόνο οι κεντρικοί δρόμοι. Βλέπετε το μηχάνημα ανοίγει συνεχώς τους δρόμους. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μάθαμε, Ζήνα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο. Στο χωριό Τρούπη, είναι ένα χωριό περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα έξω από τον Προκόπη, είναι το χωριό του Αγιάννη Ρώσου. Ένας 80χρονος πέθανε καθώς είχε αναπνευστικά προβλήματα. Δεν λειτουργούσε το δίκτυο της ΔΕΗ στο χωριό αυτό. Είχε μπουκάλα οξυγόνου. Δεν μπορούσε λοιπόν να πάρει τις ανάσες του από την μπουκάλα καθώς δεν είχε ρεύμα. Και δυστυχώς χθες οι πυροσβέστες από το κλιμάκιο του Μαντουδίου τον εντόπισαν νεκρό. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος νεκρός αυτής της κακοκαιρίας της Μήδιας, η οποία σάρωσε τις περιοχές αυτές της στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, της Αττικής. Στην Κρήτη, ένας είναι μια πολύ άσχημη είδηση. Εδώ, νομίζω, υπάρχει αν θέλετε μια κουβέντα, Ζήνα, μια κουβέντα, ο πρόεδρος του χωριού, πείτε μου για τα προβλήματα, πρόεδρε, είναι ο Δημήτρης Μαργαρίτης. Καλή σας μέρα. Τα προβλήματα είναι το ρεύμα. Λόγω του χιονιού τα πεύκα πέσανε, κόψανε καλώδια της ΔΕΗ, κολόνες, και από ό,τι πληροφορήθηκα είναι πάνω από 20 κολόνες κομμένες. Περιμένουμε, μίλησα με το προϊστάμενο της ΔΕΔΙΕ, κάνουν προσπάθειες να μας δώσουν σήμερα ρεύμα. Όλα τα άλλα. Έχετε όμως ηλικιωμένους, έχουμε ηλικιωμένους. Έχουμε άτομα που θέλουν το ρεύμα, έτσι. Έχουμε και έναν καρκινοπαθή. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το μόνο που ζητάμε είναι το ρεύμα. Όλα τα άλλα, βλέπετε, τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας καθαρίζουν τον δρόμο. Μετά θα ρίξουμε αλάτι, γιατί απόψε, όπως φαίνεται, θα έχουμε παγετό. Εντάξει, όλα τα βολεύουμε. Μόνο το ρεύμα. Γιατί είναι κρύα η νύχτα και ο κόσμος ζητάει το ρεύμα. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν. Μια ερώτηση μόνο, Γιάννη. Είναι το ίδιο χωριό, είναι κοντινό χωριό αυτό που και πέρσι είχε τα ίδια προβλήματα? Ήταν 3, 4, 5 μέρες αποκλεισμένο χωρίς νερό και ρεύμα. Είχατε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο του χωριού, να μεταφέρω την ερώτηση του Γιώργου του Καραϊβάς, του συναδέλφου, εάν είναι το ίδιο χωριό που και πέρσι είχε προβλήματα ηλεκτροδότησης, εάν είναι από τα χωριά... Είναι το ίδιο χωριό που και πέρσι είχαμε πρόβλημα. Βέβαια, φέτος έχουν και άλλα χωριά, γιατί το χιόνι πήγε σε όλο το Δήμο σχεδόν, δεν είναι μόνο στην Κερασιά. Εμείς πέρυσι... Να πούμε γιατί συμβαίνει όμως αυτό. Εμείς πέρυσι... Γιώργο, Τζίνα, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν έχουν καθαριστεί τα δίκτυα της ΔΕΗ από τα δέντρα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Εμείς πέρυσι προνοήσαμε και καθαρίσαμε το δίκτυο που έρχεται στην Κερασιά. Δεν είναι το θέμα μόνο η Κερασιά. Τώρα το χιόνι έχει φτάσει σχεδόν σε όλο το Δήμο. Τα πεύκα με το φορτίο που είχε το χιόνι πέσανε. Ναι, οπότε πρέπει να υπάρχουν ζώνες. Υπάρχει όμως και ένα θέμα με το δασαρχείο που δεν μας αφήνει να κόψουμε όλα τα πεύκα. Και λένε μόνο κλάδεμα. Το κλάδεμα με αυτό το χιόνι δεν θα σε σώσει. Έτσι, ή κόβουμε το πεύκο και καθαρίζουμε τη γραμμή της ΔΕΗ, ή τα αφήνουμε και μένουμε 2 και 3 και 5 μέρες χωρίς ρεύμα. Πρέπει δηλαδή να βρεθεί η λύση και το δασαρχείο να αφήσει να κόψουμε τα πεύκα, να ανοίξουμε τις γραμμές της ΔΔΕ. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Μάλιστα, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά. Επειδή βλέπω και τον Γιώργο Σαραντάκο και την Γεωργία Χάρδα και τον Σπύρο Χαριτάτο που δεν μπόρεσε να είναι εδώ από το σπίτι του στην Πεντέλη, αλλά να δώσω προτεραιότητα στον Γιώργο Σαραντάκο, με ενημερώνουν, γιατί δεν είναι μόνος του. Γιώργο μου, πού είσαι σήμερα? Καλησπέρα και σήμερα, Ζήνα. Καλησπέρα στην παρέα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Σήμερα είμαι στο Μαρούσι, στα σύνορα με τα Μιλήσια, σε μια περιοχή η οποία δοκιμάζεται μαζί με τις περισσότερες περιοχές βορειοανατολικής Αττικής, αλλά και την Σαλαμίνα, και δοκιμάζονται διότι δεν έχουν ρεύμα. Τα σπίτια που βλέπετε δηλαδή γύρω μου είναι χωρίς ρεύμα από τις 5 το πρωί, ενώ σε άλλες περιοχές είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, στη Σταμάτα, στη Ροδόπολη, στη Δροσιά, στην Άνοιξη. Εκεί το ρεύμα από χτες στις 6 ώρα το απόγευμα δεν έχει πάει, μόνο με κάποιες μικροαναλαμπές τη νύχτα, και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω να σας πω λοιπόν, Ζήνα, ότι είναι άγνωστο πότε θα επισκευαστούν οι βλάβες. Έχω δίπλα μου τον αντιδήμαρχο Μαρουσίου, τον κύριο Νικολαράκο. Κύριε Νικολαράκο, αυτό περιμένει να ακούσει ο κόσμος είναι πότε θα αποκτήσει ρεύμα, πότε θα έρθει ρεύμα στα σπίτια. Ακόμα και η ΔΔΕ δεν μπορεί να μας πει με ακρίβεια ποια ώρα. Είπαν γύρω στις 2 η ώρα ότι ενδεχομένως να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Πέφτουν κλαριά, δέντρα πάνω στα σύρματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία 48 ώρες άυπνοι γυρίζουν όλο το Μαρούσι και προσπαθούν να κρατήσουν δρόμους ανοιχτούς και να κοιτάξουν πώς θα αποκαταστήσουν την κίνηση στους δρόμους, γιατί πέφτουν αρκετά κλαριά. Δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί αόκνος 48 ώρες χωρίς ύπνο. Πρέπει να πω εδώ, Ζήνα, αν μου επιτρέπεις, ότι όσο διαρκεί ο καιρός αυτός με αυτή την πυκνή χιονόπτωση, είναι αδύνατον να υπάρξει επαρκής ηλεκτροδότηση στις περιοχές. Καθώς το χιόνι πέφτει βαρύ πάνω στα δέντρα, τα δέντρα έχουν σκεπάσει τα καλώδια της ΔΕΗ, έχουν πέσει πολλοί στήλοι σε όλη τη βορειοανατολική Αττική. Δηλαδή, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, προσέξτε, χωρίς ρεύμα είναι η Σταμάτα, η Δροσιά, ο Άγιος Στέφανος, περιοχές, η Εκάλη, η Ροδόπολη, το Μαρούσι στο οποίο βρισκόμαστε, γειτονιές των Μελισσίων, των Βρυλισσίων, της Πεντέλης, σχεδόν το μισό νησί της Σαλαμίνας δεν έχει ρεύμα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και τώρα, αν με ρωτήσετε πότε θα επισκευαστούν οι βλάβες αυτές, όταν κοπάσουν λίγο τα καιρικά φαινόμενα, γιατί καταβάλουν δραματικές προσπάθειες στα συνεργεία της ΔΔΕ, οι εναερίτες, γιατί οι βλάβες κυρίως είναι και ψηλά, είναι και χαμηλά. Οπότε με τον καιρό αυτό φαντάζεσαι ότι πρέπει να ανέβει ο εργάτης επάνω ψηλά και να φτιάξει τη βλάβη για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Γιώργο μου, θα επανέλθουμε πάλι σε σένα. Να πάμε στη Γεωργία Χάρδα, γιατί η Γεωργία το πρωί πέρασε και από το δικό μου σπίτι. Την είδε η κορούλα μου η Έμα που πέρασε με το συνεργείο, αλλά δεν σε πρόλαβε, γιατί έκανες μια καταγραφή, Γεωργία μου, για το Star, σε σχέση με τα δέντρα που έχουν πέσει, με το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και πολλά. Ήσουν με το αυτοκίνητο και κάνατε καταγραφή. Καλό μεσημέρι, η Ζήνα, μαζί με τον οπερατέρ, τον Γιάννη τον Κουμπανάκη. Από νωρίς το πρωί, όπως είπες, κινηθήκαμε ειδικά στη Δροσιά, στην Εκάλη. Τώρα βρισκόμαστε στα Βρυλίσια. Στη Δροσιά είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, καθώς έχουν πέσει πολλά δέντρα και στην Εκάλη. Στην Εκάλη συγκεκριμένα είναι πάνω από 250 δέντρα, τα οποία έχουν καταπλακώσει αυτοκίνητα, έχουν κλείσει δρόμους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο για τα συνεργεία να φτάσουν στα σημεία και να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα αυτοκίνητα και να ανοίξουν βέβαια το δρόμο για να μπορούν να μεταφερθούν και οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους. Είναι αρκετά τα προβλήματα. Πολλά είδαμε και συνεργεία της ΔΕΗ που προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στο ρεύμα. Όμως μας είπαν κάτι και από χθες, τα ξέρεις και εσύ, Ζήνα, από προσωπική σου εμπειρία. Ναι. Από χθες το βράδυ και σήμερα και στη Δροσιά και στην Εκάλη δεν υπάρχει ρεύμα. Είναι πολύ... Έχουν ναι, μεν τζάκι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουν και σήμερα σε αυτές τις συνθήκες, καθώς το κρύο είναι τσουκτερό. Κάτω από το 0, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε στα Βρυλίσια, στην Πλατεία Ελευθερίας. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βγει να χαρούν το χιόνι. Οι μετακινήσεις γενικότερα από νωρίς το πρωί είναι ελάχιστες. Δεν έχουμε βρει ούτε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, ούτε κόσμο να κινείται, ούτε και πολλά παιδιά τα οποία συνήθιζαν παλαιότερα να βγαίνουν να παίζουν όταν έβλεπαν το χιόνι, Ζήνα. Πάντως, Γεωργία μου, πραγματικά το τοπίο είναι υπέροχο, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες και επειδή αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα όμορφο τοπίο, όταν έχουμε 2 νεκρούς ήδη, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τον έναν που μας ανέφερε πριν ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όσα διάβασα, υπάρχει και ένας νεκρός στην Κρήτη. Να πάμε και στον Αντώνη Αντωνόπουλο, Γεωργία μου, θα ξανάρθουμε αν χρειαστεί, όπου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είμαι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά συγκεκριμένα είμαι κάτω από την Ακρόπολη. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία μιλάει από μόνη της. Τα λόγια περιτεύουν. Αυτά είναι τα καλά. Έχει βγει ελάχιστος κόσμος, θα έλεγα, για να χαρεί το χιόνι εδώ στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Όμως και στο κέντρο της Αθήνας πάλι η κίνηση είναι ελεγχόμενη, πολύ περιορισμένη. Εκεί τα πράγματα... είναι, θα έλεγα, ελεγχόμενα. Από πολύ νωρίς το πρωί, να σου πω, από τα ξημερώματα, τα grader του Δήμου Αθηναίων έχουν σαρώσει το κέντρο της Αθήνας και έτσι η κυκλοφορία είναι σχετικά ομαλή. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στο Κολονάκι. Εκεί είχε πιάσει χιόνι και ήταν και πάγος μάλιστα και εκεί υπήρξε η δυσκολία, τουλάχιστον όπως μας είπαν οι χειριστές των Grader. Στην πλατεία Κολονακίου τα πάντα είναι λευκά. Βέβαια εκεί υπήρχαν και κάποια έτσι απρόοπτα, όπως έλεγε πριν η Γεωργία, και στο κέντρο της Αθήνας είχαμε πτώση δέντρων από το που δεν άντεξαν το βάρος του χιονιού και στο Κολονάκι είχαμε στη Σκουφά. Εκεί χρειάστηκε να έρθουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής ώστε να κόψουν κάποια και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ωστόσο, να σου πω ότι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι σχεδόν μηδενική. Δηλαδή, να σου φέρω έτσι για παράδειγμα ότι ήμασταν περίπου 20 λεπτά στο κέντρο, στο Κολονάκι και από τη Σκουφά περάσαν 3 αυτοκίνητα. Είναι λογικό πάντως και από το πρωί ακούω ότι έκαναν έκκληση στους ανθρώπους που είχαν δουλειά να βγουν στους δρόμους μετά τις 10:30. Αλλά αν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καλό είναι να κάτσει κανείς στο σπίτι. Να πω ότι και εμείς το πρωί που έστριβα και ερχόμουν με το ταξί το γύρισε κάθετα στο δρόμο και έπρεπε να κάνει το τιμόνι ανάποδα προκειμένου να το ισιώσει και να πω ότι... φορούσε και αλυσίδες. Ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Σπύρος Χαριτάτος δεν κατάφερε καν να φτάσει. Βεβαίως, βεβαίως. Αντώνη μου, συγγνώμη αν σε διακόψα. Έχω λίγο χρόνο να σου μεταφέρω έτσι 2-3 πολύ έτσι στιγμιότυπα. Ένα ήταν οι εύζωνες στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου παραμένουν σταθεροί, ακούνητοι και... κάνουν το καθήκον τους παρά την ισχυρή χιονόπτωση. Μάλιστα φορούν τις κάπες που τις χρησιμοποιούν μόνο για τέτοιο καιρό και μάλιστα γίναμε και μάρτυρες της τελετής που γίνεται γιατί υπάρχει ένα τυπικό στην αλλαγή της φρουράς και στην κάπα. Δηλαδή έρχεται η αλλαγή του φρουρού, του εύζωνα, και ο προηγούμενος δίνει την κάπα του στον επόμενο. Ήταν έτσι ένα... Αντώνη, να το δείξουμε αυτό μετά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ένα εξαιρετικό στιγμιότυπο. Τώρα, οι χιονάνθρωποι. Δεν έλειψαν οι χιονάνθρωποι από το κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα υπάρχει ένας χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με έναν χιονάνθρωπο στην πλατεία Συντάγματος κάτω από τη Βουλή. Αυτός λοιπόν συνδύασε το χιονιά με την πανδημία, γιατί ο κατασκευαστής του έβαλε και μία μάσκα. Το φαντάστηκα. Να σου πω βέβαια και το χαρακτηριστικό χιονάνθρωπο στην πλατεία Κολονακίου, το οποίο τον είχαν φτιάξει δύο μικρά παιδάκια. Πάλευαν σχεδόν 20 λεπτά μαζί με τους γονείς τους, αλλά το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε αν θα μας δικαιώσει ο Σπύρος Χαριτάτος με την εικόνα που θα μας δώσει μέσω του κινητού του. Σπύρο, σε βλέπω πάντως καλοντυμένο. Καλοντυμένο. Η αλήθεια είναι ότι αν συνέχισε το εξαιρετικό του ρεπορτάζ ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο πολύ καλός φίλος, σίγουρα θα είχατε και ένα χιονάνθρωπο σίγουρα στην Πετέλη ή στις παρυφέστες. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σας ζηλεύω, θα ήθελα που να είμαι στην παρέα σας. Υποκλίνομαι στην Κατερίνα Σουλιώτη που την αγαπώ πάρα πολύ, στον Γιώργο Καραϊβά, τον πολύ καλό φίλο και δάσκαλο. Του κάτσε σε ένα Ζήνα μου και σε όλη την ομάδα. Σε λίγο όμως θα ακούσουμε τηλεθεατές τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ και έχουμε βιντεοσκοπήσει, οπότε δεν θα λείψεις από τον κόσμο. Για πες μας, Σπύρο. Να πούμε, Ζήνα και φίλοι τηλεθεατές, ότι είναι μια ευκαιρία να μείνετε σπίτι. Δεν μπορείτε να κάνετε και αλλιώς οι περισσότεροι από την παρέα μας. Αλλά νομίζω ότι οι συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν είναι συγκλονιστικές, είναι μικρά ή μεγάλα μαθήματα ζωής, αναλόγως πώς το θέλει να το δει κανείς. Αλλά σίγουρα δίνουν μηνύματα για ποια κοινωνία θέλουμε. Λοιπόν, είμαστε στην Πεντέλη. Είμαστε στο χώρο σπιτιού, γι' αυτό δεν φοράω και τη μάσκα. Δεν τηρώ τα μέτρα, τα τηρώ γιατί είμαι μέσα στο σπίτι μου. Να σας δείξω λίγο τον χώρο όπως είναι έξω, να απολαύσετε λίγο Πεντέλη αυτές τις ώρες. Υπάρχει χαμηλή χιονόπτωση, η οποία επιμένει. Να σας δείξω τώρα εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα καθαρή, έχετε. Πολύ καλή εικόνα. Ωραία. Κατάλευκη. Ναι. Με λίγο πράσινο. Τα καλώδια της ΔΕΗ, Σπύρο. Η υπογειοποίησή τους δεν ξέρω πότε θα γίνει. Ένα πρόγραμμα το οποίο διακόπηκε πριν από... Ναι. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο, Γιώργο μου. Κοίταξε, αυτό που αυτές τις ώρες είναι κρίσιμο για όσους ζουν στην ευρύτερη περιοχή και στην Πεντέλη και στα Αγίου Προάστια, είναι να παραμείνει ο δρόμος τόσο για το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης όσο και για το στρατιωτικό νοσοκομείο, να παραμείνει ο δρόμος ανοιχτός. Αυτό είναι το κύριο, αν θέλετε, μέλημα των ανθρώπων του ΣΠΑΠ και του Δήμου και των εθελοντών. Από την άλλη όμως, επιτρέψτε μου ένα μήνυμα να δώσουμε... Σπύρο, γιατί είναι και ο Στέργιος και κρυώνει έξω και πρέπει να πάω διαφημίσεις. Είναι κρίμα να μην το κάνω. Λοιπόν, όπου έχουμε ηλικιωμένους δίπλα μας στην πολυκατοικία σπίτι, χτυπά μια πόρτα, είστε καλά, χρειάζεται κάτι. Άτομα αναπηρία ή αδύναμους ανθρώπους μας. Έτσι δεν ξέρω αν θα ανοίξουν. Και εγώ θα φοβόμουν. Επίσης, μην βιαστούμε να αρχίσουμε τις γκρίνιες. Παίρνουμε το φτιαράκι μας. Δεν περιμένουμε το Δήμο. Κοιτάξτε εδώ, παίρνουμε το φτιαράκι μας και αρχίζουμε. Χακ! Και καθαρίζουμε. Εντάξει, δεν θέλω γκρίνιες. Έχουμε αρκετά στη ζωή μας. Έχουμε τα νεύρα μας, έχουμε τα προβλήματά μας. Το φτιαράκι εκτόνωση. Πήγαινε στην πρώτη κυρία που θα σου ανοίξει την πόρτα. Στέργιο, πού είσαι εσύ, αγάπη μου? Καλημέρα. Εγώ είμαι Άγιο Δημήτρου Αττικής. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, χιονίζει ακόμα. Δεν σταμάτησε να χιονίζει όλο το βράδυ. Και αυτό νομίζω μπορείτε να το δείτε κιόλας από την εικόνα που σας μεταδίδω εδώ. Τα πάντα έχουν καλυφθεί από το χιόνι. Ακόμα και παραλιακή ριβιέρα, Ζήνα. Στο Φάληρο, εκεί στον Άλυμο, το κύμα σκάκυρο λεκτικά πάνω στο χιόνι. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, γιατί ναι, μεν χιονίζει κατά καιρού στα βόρεια προάστια, αλλά εδώ στα νότια προάστια έχουμε να δούμε, νομίζω, πάνω από 10 χρόνια έναν έντονο χιονιά εδώ. Οι άνθρωποι στον Ευρωκόπη τώρα θα μας βλέπουν και θα γελάνε, γιατί για αυτούς είναι μια καθημερινότητα. Καταλαβαίνεις, και μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε, ας πούμε, άρε Ζήνα, έπρεπε η Αθήνα να γίνει λευκή για να το κάνετε θέμα. Εμείς που κάθε μέρα είμαστε στα λευκά, δεν και δεν έχουμε να πληρώσουμε και το πετρέλαιο. Οι γείτονές μου εκεί στη Δράμα, στον Ευρωκόπη, έχουν συνηθίσει. Τώρα ζουνε, συμβιώνουν με το χιόνι. Ο Γρηγόρης ο Παρασκευόπουλος και πόσοι άλλοι είναι πολύ διαφορετικές. Λοιπόν, Στέργιο, αφήνουμε. Είχα και μια άλλη ωραία εικόνα από το πάρκο Τρίτσι, αλλά δεν έχουν καταφέρει από το κοντρόλ να μου την δείξουν. Ήταν η δική μου εικόνα με τις πάπιες παγωμένες. Ήταν μια εικόνα συγκλονιστική. Ο Γιώργος Οδολαβέρας, ο φίλος της εκπομπής, με το ποδήλατο διέσχιζε το πάρκο του Τρίτσι. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις. Και να πω ότι αυτό το ωραίο που φοράω, γιατί θέλω να το πω, Είχαμε φέρει εδώ στην εκπομπή την Ειρήνη Τσακανίκα που σκότωσαν τον αδερφό της. Κάποιοι άνθρωποι που δεν έχει προσδιοριστεί ποιοι είναι ακόμα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για το ποιοι είναι, αλλά σημασία έχει ότι αυτή η γυναίκα άνοιξε το μαγαζί του αδελφού της που σκοτώθηκε στη Χαλκίδα και μου φέρε αυτό το δώρο. Αυτό το δώρο λοιπόν το φόρεσα σήμερα, έτσι και ζεσταίνομαι εδώ. Ειρήνη μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και στη Μανούλα που μας βλέπει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις λοιπόν, βιντεοσκοπήσαμε χθες μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί, καθώς επρόκειτο για ένα νεαρό που έχει κάνει την καταγγελία του στο Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, γιατί δεν ξέρω αν μιλάμε για παραγεγραμμένα εγκλήματα και καταστάσεις. Πάντως στη ψυχή αυτού του παιδιού αυτά παραμένουν για πάντα. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε και θα συναντήσουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Πέρο. Χρήστο, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ο κόσμος ξέρει, τον έχω ενημερώσει, ότι πρόκειται για μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη. Δεν θα κόψουμε τίποτα, απλώς επειδή όταν μιλάς φιλικά με έναν άνθρωπο μπορεί να σου ξεφύγουν ονόματα. Γι' αυτό το λόγο, για να προστατεύσουμε αυτή τη στιγμή τη δίνη του κυκλώνα, όλοι θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με αλήθειες, με καταγραφές δικές σου. Και να ξεκινήσω, Χρήστο, να πω λέγοντας ότι είσαι λογοθεραπευτής, διδακτορικός, φοιτητής. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι κάνω το διδακτορικό μου αυτή τη στιγμή. Στη λογοθεραπεία? Στο ευρύτερο κομμάτι της λογοθεραπείας. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί εσύ, Χρήστο, ξεκίνησες με άλλα όνειρα, άλλα πράγματα ήθελες να κάνεις. Σωστά. Και άλλα κάνεις την πορεία. Αλλά που σημασία έχει... Αν με ρωτάς, η λογοθεραπεία είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια και της ψυχής του ανθρώπου, αλλά και του λόγου του, της εκφοράς. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε αυτό το βιντεοσκοπημένο κομμάτι, όλοι οι συντελεστές της εκπομπής, ο Σπύρος Χαριτάτος, ο Πέτρος Κουσουλός και ο Γιώργος Καραϊβάς, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα με αλήθειες. Βεβαίως. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση από σένα, Σπύρο, για να κάνει ένα κύκλο η κουβέντα, για να φτάσουμε τελικά να κατανοήσουμε ποια είναι η αλήθεια του Χρήστου. Εγώ μόνο να πω ότι ο Χρήστος έχει στείλει την καταγγελία του στο Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών με αριθμό κατάθεσης 5 Φεβρουαρίου. Νομίζω ναι. Χρήστο, θα σου κάνω ένα ερώτημα που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όμως πιστεύω είναι στο μυαλό πολλών φίλων τηλεθεατών. Ναι. Γιατί είσαι εδώ, γιατί είσαι στον καναπέ, γιατί είσαι στην παρέα μας. Δηλαδή, τα καθαρά σου κηρύττρα δεν θα με ενδιαφέραν, στορκίζομαι, αλλά επειδή είναι, οι φίλοι τηλεθεατές είναι παρέα μας και τους σεβόμαστε, σαφέστατα. Ας απαντήσουμε σε αυτό. Εγώ ήμουν τηλεθεατής, ένα τέτοιο ερώτημα θα ήταν εύλογο, αν μη τι άλλο. Ωστόσο, επειδή κάνω το επάγγελμα που κάνω και το κάνω αρκετά χρόνια τώρα και είμαι ευαισθητοποιημένος αρκετά με τα παιδιά, οφείλω πρώτα εγώ να προστατέψω και να καταγγείλω αυτούς ή αυτόν ο οποίος πλήττει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο κυρίως, γιατί ήμουν και εγώ παιδί, έφηβος, αλλά παιδί, που έπαθα αυτό που έπαθα, τέλος πάντων, που συνέβη όλο αυτό. Το οποίο θα το πούμε. Θέλω να πω ότι ο συνεργάτης της εκπομπής, η συνεργάτιδα στη συγκεκριμένη περίπτωση που συνομίλησες για να φτάσεις σήμερα εδώ, είναι η Ρία Τσοχαντάρη. Να της πω ένα καλό μεσημέρι, να σε ακούσει. Γεια σου, Ρία μου. Είσαι ένας από τους λόγους. Είσαι ένας από τους λόγους που είναι σήμερα εδώ ο Χρήστος, γιατί μου έλεγε πριν πόσο όμορφη επικοινωνία είχατε. Και πόσο αληθινή. Να το τονίσω αυτό. Και εγώ να πω ότι χαίρομαι πολύ όταν νέοι συνάδελφοι σε αυτήν εδώ την εκπομπή διαχειρίζονται με τόσο μεγάλη ευπρέπεια τους καλεσμένους και η Ρία αυτούς τους 5 μήνες το έχει αποδείξει έμπρακτα και την ευχαριστώ και δημόσια. Ρία, θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες να προσεγγίσεις τον Χρήστο. Δηλαδή, αν ο Χρήστος από την πρώτη στιγμή ήταν έτοιμος να ανοίξει την καρδιά του ή χρειάστηκαν περισσότεροι λόγοι για να τον πείσουμε να είναι σήμερα εδώ. Ζήνα, καλό μεσημέρι και από εμένα. Θα πω ότι όχι, δεν χρειάστηκαν περισσότεροι λόγοι. Μιλήσαμε αρκετή ώρα με τον Χρήστο, μου άνοιξε την καρδιά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένας άνθρωπος, Ζήνα, που επέλεξε, άφησε το όνειρό του, όπως θα μας πει σε λίγο, και επέλεξε να ακολουθήσει τις σπουδές που περιλαμβάνουν τη διδαχή και την διάπλαση των παιδιών, Ζήνα. Οπότε αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Όταν του συνέβη όλο αυτό που του συνέβη, ήταν και ο ίδιος παιδί. Οπότε νομίζω αυτός είναι ο βασικός λόγος που σήμερα είναι στην παρέα μας και μας ανοίγει την καρδιά του, Ζήνα. Παραμένει στην παρέα, Ρία. Κάνεις νόημα στο κοντρόλ για να παρέμβεις όποια στιγμή θέλεις με ερώτημα και να ξεκινήσουμε. Να σημειώσω εδώ ότι είναι συνάδελφος σχεδόν η Ρία, πέρα από δημοσιογράφος, έτσι. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Για τις σπουδές της. Ναι. Πολλές και καταπληκτικές. Πάμε να ξεκινήσουμε και χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ πραγματικά. Και μ' αρέσει σε σένα και το αναγνωρίζω από τα πρώτα λεπτά αυτό που δίνεις έμφαση στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους που ξεκινούν, γιατί κάποιος σε σένα φαίνεται ότι σε εμπόδισε στην αρχή. Και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, αποτυπώνοντας τη δική σου αλήθεια. Δεν θα σε διακόψω καθόλου, θα σε ακούσουμε για αρχή. Εγώ γενικά σαν έφηβος είχα μια συνήθεια να πηγαίνω να βλέπω, εκτός με την παρέα των φίλων μου, να βλέπω και κινηματογράφο μόνος μου. Είτε ήταν ελαφρύς κινηματογράφος, είτε πιο βαρύ το περιεχόμενό του. Έτσι ένα βράδυ, ένα απόγευμα, θέλησα να πάω στον κινηματογράφο Αθήνε. Είναι στην πλατεία Αμερικής, δεν υπάρχει σήμερα, φανταστείτε. Για να δω μια ταινία, συγκεκριμένα το Θηλυκή Εταιρεία. Πόσο χρονών ήσουν τότε? 14. Πόσο είσαι σήμερα? 35. Μιλάμε για 21 χρόνια πριν. Επειδή όμως με τον πατέρα μου καθυστερήσαμε να πάμε στην προβολή, έτσι αποφασίσαμε να δω την επόμενη. Στο μεσοδιάστημα, μεταξύ των δύο προβολών, εγώ χρειάστηκε να περιμένω στον προαύλιο χώρο του κινηματογράφου. Αλλά ήταν εξωτερικός προαύλιος χώρος. Εκεί με προσέγγισε ο ηθοποιός, Παύλα, σκηνοθέτης, αρχίζοντας μια κουβέντα τέλος πάντων περί ανέμων και υδάτων. Τότε, ειδικά τότε, εκείνη την περίοδο, προβάλλεται μια σειρά που ήταν πάρα πολύ δημοφιλής στο κοινό. Εγώ τον αναγνώρισα και γι' αυτό ανέπτυξα μια πιο φιλική, ήμουν πάντως φιλικά διακείμενος ως προς το άτομο εκείνο. Δηλαδή δεν περίμενα όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Μέσα σε όλα άρχισε να γίνεται πιο διαχειτικός, πιο φιλικός, βάζοντας το χέρι στη μέση, χαϊδεύοντας τα μαλλιά, όπου εκεί πια εγώ... Την ίδια στιγμή? Όχι, μετά από λίγο, ενώ μιλάγαμε. Ναι, την ίδια στιγμή συνέβη αυτό. Στο κινηματογράφο. Απ' έξω. Δεν τον νοιάζει ούτε ο κόσμος, ούτε τίποτα άλλο. Είναι σοκαριστικό αυτό. Όχι, το σοκαριστικό δεν είναι αυτό. Ναι, θα μου το πεις, αλλά είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, είναι εγώ και εσύ συναντιόμαστε, με αναγνωρίζεις. Γιατί είσαι διάσημη. Γιατί είμαι διάσημη. Ειδικά εκείνο τον καιρό προβάλλεται ένα σύνταγμα το οποίο παίζει παντού. Είναι γνωστό αυτό. Και... Δηλαδή, υπάρχει κατάχρηση δημοφιλίας, δηλαδή. Θα μπορούσα να πω. Μισό λεπτάκι. Και έρχεται και σε πιάνει από τη μέση. Ενώ μιλούσαμε και ενώ είχαμε αναπτύξει έναν λόγο, ας πούμε, γύρω στα 3-4 λεπτά, άρχισε να γίνεται πιο διαχειτικός, χωρίς να με πιέσει για κάτι. Να δεν μου πω ψέματα από την άλλη. Όχι, να σημειώσω ότι είσαι 14 ετών. Είμαι 14 χρονών. Βλέπεις ένα συμπαθέστατο από το σύριαλ ή από τη σειρά πρόσωπο. Ο οποίος είναι και πολύ συμπαθής από τη μητέρα μου. Αλλά όλοι οι πρωταγωνιστές συμπαθείς σου είναι. Εδώ βλέπετε όμως. Δεν είναι ένα δράμα που παίζει τον κακό. Όχι, έχει σημασία. Και η μητέρα του. Και η μητέρα μου το συμπαθούσε. Από αυτή τη σειρά ξεχώριζε αυτό το άτομο. Δεν είναι ένα δράμα που παίζει τον κακό. Όχι. Ταυτίζεται το κοινό. Είναι μια σειρά αγαπημένη με συμπαθείς φυσιογνωμίες. Άρα εσύ λες, είναι ο κύριος τάδε που συμπαθώ. Στο συλλογικό ασυνείδητο νομίζω και για κάθε παιδί. Το θετικά διακείμενο διευκρινίζουμε. Αυτό λέω. Στο κάθε παιδί περνάει το γεγονός ότι προβάλλεται στην τηλεόραση η Ζήνα. Αν το δει κανείς στον δρόμο, ένα παιδί δεν θα πει. Θα έχει μια κακή διάθεση. Θα είναι φιλικά διακείμενος προς τη Ζήνα. Ναι. Γιατί βλέπει τη βάση στο σαλόνι του κάθε μέρα. Βάζει ενδεχομένως έτσι. Όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν να ξεκινάμε. Σαν να τον ξέρεις τον άλλο με έναν τρόπο. Ναι. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε. Σε πιάνει, σε αγκαλιάζει στα επόμενα λεπτά. Όπου χωρίς καμία περιστροφή και χωρίς κανένα ενδιασμό μου προτείνει να πάμε σπίτι του για ένα ουίσκι και ένα τσιγάρο. Ακριβώς έτσι ήταν η ατάκα. Όπου εγώ έχω παγώσει, γιατί με έχει αγγίξει και εγώ δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ εκείνη τη στιγμή αυτό το πράγμα. Παγωμένος. Όπου τελικά τον σπρώχνω και του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε 14 χρονών, όπως σου προείπα. Γιατί είχε αναφερθεί το γεγονός ότι είμαι 14 χρονών. Απλά επειδή δεν ήξερα αν το άκουσε, αν έκανε, πώς το άκουσε, δεν το άκουσε ή αν το κατάλαβε, όφιλα να το επαναλάβω. Ευχαριστώ τους γονείς μου για αυτό που ήμουν μέχρι εκείνη τη στιγμή και κατάφερα να αποθήσω το άτομο αυτό. Και όταν τελικά του επανέλαβα. Που δεν είναι και εύκολο όταν ξέρεις ότι ο άλλος είναι πολύ αγαπητός. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε καλεί στο σπίτι του για να ουίσκι και ένα τσιγάρο. Δεν είναι εύκολο και λόγω της ηλικιακής διαφοράς. Όταν είσαι ένα παιδί 14 ετών και αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση. Και αυτή η αναγνωρισιμότητα, δημοφιλία ασκεί μια εξουσιαστική επίδραση, όπως και να το κάνουμε. Και σου φτιάχνει ένα φιλικό πρόσωπο προς εσένα στο μυαλό σου, έτσι. Που νωρίς κατάλαβα ότι δεν ήταν καθόλου. Να ρωτήσω κάτι. Εκείνη τη μέρα στον κινηματογράφο ήταν και άλλα νεαρά αγόρια. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Πάντως ήμασταν σχετικά μόνοι μας, γιατί δεν είχε πολύ μεγάλο κόσμο να περνάει. Ήθελα να δω πώς έγινε η επιλογή. Γι' αυτό ρώτησα αν ήταν κι άλλα. Καθόμουν μόνος μου εγώ σε ένα ας πούμε παγκάκι, ωραία, απ' έξω και με προσέγγισε. Κανονικά. Κανονικότατα. Ο μπαμπάς σου που ήταν εκείνη την ώρα. Είχε φύγει και θα ερχόταν να με πάρει. Εγώ είχα και κινητό τηλέφωνο, οπότε θα τον έπαιρνα να με πάρει από το κινηματογράφο απ' έξω και από που με άφησε. Αυτό εννοώ. Συνεχίζουμε. Αφού λοιπόν τον απόφυσα και του είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εγώ είμαι 14 χρονών, όχι ουίσκι, εγώ πίνω κάθε μέρα γάλα για να πάω σχολείο. Στη λέξη γάλα το βλέμμα του άστραψε. Αλλά όταν με άστραψε, το κατάλαβα εγώ που ήμουν 14 χρονών. Και τώρα που το ξανασκέφτομαι και το ξαναγυρνάω πίσω, που δεν είναι και πολύ ευχάριστη αυτή η αναδρομή, το ίδιο βλέπω. Όπου σαν τελευταία τάκα και εκεί έφυγε χωρίς να μου πει καληνύχτα, χωρίς να μου μιλήσει, χωρίς να πει τίποτα, απλά έβαλε την ουρά στα σχέλια και έφυγε. Του θύμισα, γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχε ένας άλλος παιδεραστής ο οποίος είχε βγει πολύ στην επικαιρότητα, του είπα το όνομά του και απλά έφυγε. Του λέω, την ξέρεις την υπόθεση, τάδε. Και έφυγε. Αυτά γίνανε την πρώτη φορά. Άρα, η πρώτη σου επαφή με τον συγκεκριμένο ηθοποιό σκηνοθέτη είναι όταν είσαι 14. Όμως, η μητέρα σου αυτόν τον άνδρα τον θαυμάζει, μετά έρχεται ο πατέρα σου, σε παίρνει από το σινεμά και χάνονται τα ίχνη. Ναι, προφανώς δεν λέω τίποτα σε κανέναν. Δεν το λες, ντρεπόμουν για μένα. Θεωρούσα ότι μπορεί να έφταιγα κι εγώ κάπου σε όλο αυτό. Ό,τι είπαμε με την κυρία Σχοινάκη, βλέπεις το πάγωμα. Εκφράστηκες κι εσύ ότι έμεινες παγωμένος πριν. Ναι. Είδες ότι είναι το ίδιο συνέστημα. Άμα δεν το ζήσει όμως κανείς αυτό, δηλαδή μπορεί να το ακούτε από τηλεόραση και να λέτε, ας πούμε, για καλά, τι λέει τώρα αυτός. Αν δεν το ζήσεις, αυτό το πάγωμα, πραγματικά, δηλαδή αν με έκοβες με μαχαίρι δεν θα βγάζα αίμα. Τόσο ήταν παγωμένος. Δεν μπορούσα να αντιδράσω. Ναι, αλλά ψύχρεμη η αντίδρασή του. Και η απάντηση την οποία έδωσες και η αναφορά την οποία έκανες στο θέμα του παιδεραστή του άλλου. Το πόσο... ένιωσε όμως από την αρχή ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω εικόνα όμως αυτό το οποίο μας λέει τώρα ο Χριστός. Υπό την έννοια ότι μου δείχνει μια άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή, ενδεχομένως, ο άνθρωπος αυτός το έκανε αυτό κατά εξακολούθηση. Δηλαδή, να πας να συναντήσεις ένα παιδί το οποίο κάθεται μόνο του, σε ένα παγκάκι κινηματογράφου, έξω από τον κινηματογράφο, 14 ετών. Να το πλησιάσεις, να του μιλήσεις, να το αγκαλιάσεις και να του πεις στο τέλος της ημέρας, έλα σπίτι μου να πιούμε ουίσκι και να κάνουμε ένα τσιγάρο. Δηλαδή, το παιδί. Είναι τρομερά πράγματα. Βέβαια η συμπτωματολογία κλιματολογικά βγάζει όλη τη μεθόδευση του βγαίνω σαν κυνήγι ως παιδόφιλος. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να το πω. Γύρομαι σεξουαλικά και ικανοποιούμε μόνο αν φαντασιώνουμε ένα παιδί ή έχω μπροστά μου ένα παιδί. Και αναφορά στο γάλα δεν είναι τυχαία. Το ότι κατάφερε ένα παιδί 14 ετών να προσέξει μια αντίδραση ενός ανθρώπου χωρίς δεν μπορείς. Φαντάζομαι ότι δεν την αποκωδικοποίησες 14 ετών, αλλά σου έκανε εντύπωση το μάτι του που λέει μάστρεψε το μάτι. Σαφέστατα. Είπε κάτι επίτηδες την έκανε την αναφορά στο γάλα για να δει την παιδικότητά του. Όχι, για να σταματήσει, αν δεν είχε καταλάβει την ηλικία μου σε νούμερο. Ναι, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε αυτόν τον τρόπο. Χρόνια μετά, Χρήστο, καταλαβαίνουμε τη συμπτωματολογία ενός παιδόφιλου που του πυροδότησε στη διάθεση. Πάλι χρόνια μετά κατάλαβα ότι ήταν pattern. Ήταν μοτίβο συμπεριφοράς αυτό. Ναι. Άρα ήταν κάτι που έκανε συχνά. Ναι. Για πάμε στην επόμενη συνάντησή σου πάλι με τον ίδιο και κάτω από ποιες συνθήκες. Τα χρόνια πέρασαν και εγώ τελείωσα το σχολείο. Και ήμουν γενικά καλός μαθητής. Δεν ήθελα να κάνω κάτι πολύ δικηγόρος, γιατρός, κάτι όπως ήθελε η οικογένειά μου τουλάχιστον. Θέλησα να πάρω πληροφορίες από μια δραματική σχολή, στην οποία ήθελα να φοιτήσω και μόνο σε αυτήν. Και το τονίζω το μόνο σε αυτήν, γιατί θα μπορούσα να έχω πάει σε οποιαδήποτε άλλη δραματική ιδιωτικά ή δημόσια, ή δημόσια σχολή για να φοιτήσω. Εγώ όμως ήθελα σε αυτήν. Έτσι πήρα ένα πρωινό, άρχισα ένα πρωινό να πηγαίνω στη σχολή, χτύπησα την πόρτα, μου ανοίγουνε, μπήκα μέσα και ρώτησα από πού μπορώ να πάρω πληροφορίες για την εισδοχή φοιτητών στη δραματική σχολή. Μου υπέδειξαν ένα γραφείο, στο οποίο χτύπησα την πόρτα, ανοίγω την πόρτα και ποιος ήταν μέσα. Ήταν πάλι ο εν λόγω κύριος, ο εν λόγω ηθοποιός, ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά με υποδέχτηκε. Προφανώς και δεν κατάλαβα ότι ήμουν το ίδιο άτομο, γιατί είχα αλλάξει πάρα πολύ από τα 14 στα 19. Έτσι, με πολύ μεγάλη προθυμία, με πολύ μεγάλη χαρά, με υποδέχτηκε και άρχισε να μου λέει τι ακριβώς, ποια ακριβώς δικαιολογητικά πρέπει να έχω, ώστε να τα καταθέσω στη σχολή και τι πρέπει να δώσω ώστε να περάσω ή όχι στη σχολή. Και αφού στο τέλος τον ευχαρίστησα και πάω να φύγω, με κράτησε από το χέρι και μου είπε: να σου πω, θες μου κάνει να έρθει το απόγευμα στο σπίτι μου να συζητήσουμε πώς μπορείς να περάσεις χωρίς εξετάσεις. Και η απάντησή μου ήταν: α, έτσι το έχετε εδώ. Λέω ότι ένα παιδί μπορεί να έχω δύο αριστερά πόδια εγώ. Πού ξέρεις αν είμαι καλός ή όχι. Και μου προτείνεις να μπω χωρίς εξετάσεις και να πάρω τη θέση ενός παιδιού που μπορεί να είναι το υπερταλαντούχο. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν με ενδιαφέρει να μπω στη σχολή σας. Και έφυγα. Άρα, αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι είχε την ίδια πολιτική στη δράση του. Μεθοδολογία. Πώς να το πεις. Μεθοδολογία. Η μεθοδολογία ενός παραφιλικού. Που αυτή έχει θράσος, έχει θάρρος και έχει και παντελή αμνησία περί συγκεκριμένων προστατικών γιατί τα αποσύρει, τα πετάει πίσω του. Γιατί βλέπει μπροστά. Αν έχει κυνήγι έτσι περιστατικά, εννοείται ότι. Το κυνήγι έτσι είναι, Χριστό. Δεν κοιτάς πίσω το θύραμά σου το προηγούμενο. Σαφέστατα. Αν όσο έχει 1000 περιστατικά που έχει κάνει, δεν μπορεί να θυμάσαι και τα 1000 άτομα. Προφανώς δεν. Αυτό είναι λογικό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι συμπεριφοριστικό μοτίβο. Το κάνει και το ξανακάνει μέχρι να του κάτσει το θύραμα. Εσύ την περίμενες την αντίδρασή του όταν τον είδες, ή έλεγες μπορεί να τον αδίκησα την πρώτη φορά και μπορεί να μου αντιδράσει. Όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι τον αδίκησα. Ποτέ. Τη στιγμή που τον αδίκησα και του είπα για το γάλα, εκεί νόμιζα ότι τον είχα αδικήσει. Μήπως δεν είχε ακούσει το νούμερο, μήπως δεν είχε καταλάβει, γιατί φαινόμουν λίγο παραπάνω από την ηλικία μου. Οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να νόμιζα εκείνη τη στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή όμως που έλαμψε το μάτι του και μετά, δεν είχα κανένα λόγο ή να του δώσω κανένα ελαφρυντικό. Κανένα. Πας λοιπόν και πας σε αυτή τη σχολή που εσύ δεν περιμένεις ότι είναι ο συγκεκριμένος άνδρας που θα είναι στο γραφείο, διότι στη σχολή υπάρχουν πολλοί καθηγητές, δεν είναι ένας και δύο. Και μπαίνεις στο γραφείο και συναντάς τον ίδιο. Ναι. Σου πάει το μυαλό σου ότι θα έχει πάλι τον ίδιο τρόπο προσέγγισης σε σένα. Όχι, γιατί έχω καταλάβει από τα μάτια του δεν με έχει αναγνωρίσει. Mm. Αλλά όταν με έπιασε στο τέλος, πραγματικά φοβήθηκα. Δηλαδή, έχω γυρίσει για να φύγω και με πιάνει από το χέρι και με σταματάει και μου λέει: να σου πω, πραγματικά φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή. Γιατί νόμιζα ότι με αναγνώρισε. Τελικά δεν με είχε αναγνωρίσει. Κύριε Πέρο, να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γνωρίζετε αν σε εκείνη τη σχολή το ίδιο χρονικό διάστημα ή μετέπειτα ή προγενέστερα πήγανε κάποιοι άλλοι ηθοποιοί οι οποίοι είναι σήμερα στο προσκήνιο και δεν είχαν τη δική σας αντίδραση? Δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αν δέχτηκαν δηλαδή κάποιου αυτού του είδους την προσέγγιση με το μόντους βιβέντι όπως είδαμε και κάνανε καριέρα εξ αυτού του λόγου. Δεν το γνωρίζω, αλλά και να το γνωρίζω δεν σας το έλεγα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα φύγει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο σου είπε, ότι ουσιαστικά μπορείς να περάσεις τη σχολή χωρίς εξετάσεις αρκεί. Ξεκάθαρα. Και αυτό με απογοήτευσε κιόλας. Έτσι, αυτό κάτι δείχνει. Ενδεχομένως για, να το έχει πει, δηλαδή σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος, δύο διαφορετικές συναντήσεις σε άλλη ηλικία, η ίδια προσέγγιση στο αρσενικό φύλλο ή της αρεσκίας του, γιατί μπορεί να ήταν της αρεσκίας του συγκεκριμένος άνδρας, είτε έφηβος και ανήλικος, είτε ενήλικας. Αλλά και κάτι άλλο σε αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος, επειδή σε αυτήν την εκπομπή λέμε αλήθειες. Θεωρείται δεδομένο, Γιώργο μου, ότι. Για να το έκανε αυτό στο Χρήστο, το έχει κάνει και σε πολλούς άλλους. Και θεωρείται επίσης δεδομένο ότι αρκετά πρόσωπα ενδεχομένως να μην είχαν την ίδια αντίδραση με αυτή που είχε ο Χρήστος. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω. Πραγματικά ο κύριος Πέρος, κατά την άποψή μου, ενήργησε με αξιοθαύμαστο τρόπο, επέλεξε να θυσιάσει ένα όνειρο παρά. Μια καριέρα. Ναι, μια καριέρα. Παρά το σώμα του. Μην πάτε μακριά. Ακόμα θυσίασα το γεγονός ότι την προσπάθειά μου να αποτύχω. Ας πούμε ότι έδινε εξετάσεις και δεν πέρναγα. Ακόμα και αυτό στερήθηκα. Το να αποτύχω, όχι να επιτύχω. Να αποτύχω. Πήγες σε άλλη σχολή μετά? Όχι, ποτέ ξανά. Είπες όχι, Όχι. Και ήτανε, δεν μπλέχτηκε μόνο το γεγονός ότι προτιμούσα μία δραματική σχολή. Μπλέχτηκε το γεγονός ότι αν εκεί είναι έτσι, φαντάσου αλλού. Άρα εσύ σταμάτησες και το όνειρο μετά από αυτό. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν είχα ταλέντο ή όχι. Συναισθησιακά πώς λειτουργήσε ένας παγιωμένος κανόνας που προφανώς διαχέεται σε όλο αυτό το εξεταστικό σύστημα. Και εγώ βλέπω ότι είναι και ο λόγος που πολύ έντιμα στην πρώτη ερώτηση που του έθεσε ο Σπύρος, γιατί έκατσε στον καναπέ, είπε για τα άλλα παιδιά, για να ακούσουν τα άλλα παιδιά. Γιατί εκείνος δεν ήταν προετοιμασμένος. Το βίωσε δύο φορές για να πάρει την τελική απόφαση. Δύο φορές. Έχει ξανασυμβεί. Έχει συμβεί κι άλλες. Δύο. Άρα... τις οποίες νομίζω δεν... Ναι. Άρα... Με τον ίδιο. Ναι, βέβαια. Πάντως μέχρι στιγμής περιγράφεις... Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω, όσα λες, αλλά περιγράφεις, επαναλαμβάνω, έναν παιδόφιλο. Ο οποίος είναι ανίκανος να δημιουργήσει σχέση με ενήλικο άτομο, άρα είναι δεδομένο ότι κυνηγάει ανήλικα άτομα. Εγώ αυτός ο άνθρωπος δεν θέλω να τιμωρηθεί. Συμπτωματολογικά μιλάμε πάντα. Δεν θέλω να τιμωρηθεί. Θέλω να μην το ξανακάνει. Πότε τον ξανασυνάντησες? Άνω τελεία. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, αν και βιντεοσκοπημένο, εμείς και στις διαφημίσεις σιωπήσαμε, γιατί δεν θέλαμε να ξεχαστούμε και να μην σας μεταφέρουμε όλα όσα συζητάμε. Λοιπόν, Σπύρο, είχαμε μείνει με ένα ερώτημα δικό σου. Βέβαια, έχουμε δύο συναντήσεις με το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και εκεί που λέμε τελείωσε, μας λέει ο Χρήστος Πέρος εδώ ότι τον ξανασυνάντησε άλλες δύο φορές. Πότε είναι η επόμενη συνάντηση? Για τις οποίες δεν ξέρουμε και δεν είναι αυτές οι δύο φορές την αναφορά σου. Όχι, στο είναι. Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών που τα κατέθεσες όλα 5 Φλεβάρι. Και γιατί? Γιατί οι άλλες δύο είναι πιο προσωπικές, εννοώντας ότι είναι σε χώρο που θα μπορούσε κάποιος. Ήμασταν πια ενήλικες, θα μπορούσε να με προσεγγίσει οποιοδήποτε. Έτσι, είτε γυναίκα είτε άντρας. Τις δύο αυτές αναφορές που προείπαμε, τις αναφέρω συγκεκριμένα γιατί ήταν κατ' εμέ, έτσι. Κατάχρηση δημοφιλίας και κατάχρηση εξουσίας. Γι' αυτό. Τώρα, περνάμε στην τρίτη φορά που συναντηθήκαμε, όπου εγώ είμαι σε ένα καφέ, στο Δησείο, και κάθομαι. Και το άτομο που μου άνοιξε την πόρτα στη δραματική σχολή, με προσέγγισε. Άλλο άτομο, έτσι. Με προσέγγισε να μου πει τι κάνεις, με θυμάσαι. Αυτό έγινε κάποιους μήνες αργότερα, έτσι. Όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μου είπε με θυμάσαι και τα λοιπά. Κάνω, α, ναι, τι κάνεις, όλα καλά. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο καθόλου. Με λένε έτσι, αυτό. Και μου πρότεινε ουσιαστικά να συνευρεθούμε και τρεις μαζί με το άτομο αυτό. Το οποίο εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα ποιο είναι το τρίτο άτομο. Όπου μου λέει, να, το άτομο αυτό εννοώ. Και επειδή ήταν πίσω μου. Κάτσε. Ναι, δεν τα λέω καλά. Συγγνώμη. Εδώ είναι αυτό που λες εσύ. Μου επιτρέψεις λίγο να το πάμε από την αρχή. Είσαι στο Θησείο. Λίγους μήνες μετά τη δεύτερη συνάντηση με το ίδιο πρόσωπο. Σωστά. Το έχεις αφήσει πίσω σου. Είναι μια παρέα για καφέ. Του μυαλού σου. Και κάθεσε με την παρέα σου. Ναι. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος. Ήταν αυτός που μου άνοιξε την πόρτα για να μπω. Στη σχολή. Που συνάντησε τον άλλον άνθρωπο. Μπράβο. Το οποίος είναι αυτός. Ναι. Σήμερα τον ξέρεις, δηλαδή τον αναγνωρίζεις? Όχι, όχι. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος που, σαν να μην θυμάται ότι ήσουν εσύ λίγους μήνες πριν. Με θυμόταν, γι' αυτό με προσέγγισε. Λέγοντάς μου ότι τι κάνεις, σε θυμάμαι που είχες έρθει. Ωραία. Και λέω μια χαρά είμαι εσύ, καλά. Για να μην, δεν υπήρχε κάποια συζήτηση φοβερή για να σας πω το νόημα. Εσύ τον αναγνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο σήμερα, αν τον δεις? Νομίζω ναι. Τον ηθοποιό? Ναι, νομίζω. Αυτόν που σου άνοιξε την πόρτα. Και σε προσέγγισε στο καφέ. Ναι. Το συνεργάτη. Ναι. Είναι γνωστό πρόσωπο, δηλαδή θα τον δώσει την τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο συνεργάτης. Θα τον δώσει την τηλεόραση σήμερα? Όχι. Τι ηλικία έχει πάνω κάτω? Σήμερα. Ναι. Ήταν 4-5 χρόνια μεγαλύτερος μου. Μάλιστα. Εκεί. Ναι, είναι 40 σήμερα. Όπου μου πρότεινε χωρίς περιστροφές πάλι, αν θέλω να συνεργαστούμε και τρεις. Εγώ δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ποιο είναι το τρίτο άτομο στο οποίο αναφέρεται. Και ξαναλέω ότι ήμασταν σε ένα καφέ. Ναι. Και εγώ ήμουν με φίλους μου. Και όπως μου λέει, γι' αυτό το άτομο πρόκειται. Επειδή όμως εγώ είμαι πλάτη, πρέπει να γυρίσω το κεφάλι μου και γυρνάω και κοιτάω και βλέπω ότι είναι πάλι ο ίδιος άνθρωπος. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, του λέω. Δεν ξέρω καν γιατί μου το προτείνεις όλο αυτό. Όπου έφυγε. Και μετά, εβδομάδες μετά από αυτό. Είμαι σπίτι μου, με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και την αδερφή μου, όπου ακούμε. Εγώ, μάλλον η μητέρα μου αντιλήφθηκε ότι κάποιος κορνάρει. Αλλά επίμονα. Όταν λέμε επίμονα. Δηλαδή να είναι περίπου καμιά μισάωρο να κορνάρει. Όπου τελικά βγαίνει η μητέρα μου έξω, μου λέει κάποιος είναι και κορνάρει, εντάξει θα φύγει. Αυτό συνεχίστηκε για κάνα μισάωρο ακόμα. Οπότε βγήκα εγώ, διαπίστωσα ότι ήταν ο εν λόγω ηθοποιός στη μηχανή του και μου κόρνερε για να βγω. Μην ξέροντας ούτε πώς έχει μάθει πώς με λένε, ούτε πώς έχει μάθει που μένω. Όταν όμως καταθέτεις στη σχολή τα στοιχεία σου, καταθέτεις τα στοιχεία σου. Δεν κατέθεσα ποτέ τα στοιχεία μου στη σχολή. Απλά το ονοματεπώνυμό μου πρέπει να το είπα προφορικά εκεί. Τώρα το κατέγραψε και βρήκε που μένω. Τι να πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό μιλάμε ότι είναι για αιμονή. Όπως σε αυτή τη δεύτερη φορά που βγήκες με την, και τον είδες να είναι στο όχημα πάνω, οι γονείς σου ήταν παρόντες. Δεν ήταν στο σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Ναι. Αλλά άκουσαν. Δεν μπορούσαν να έχουν βγει. Τώρα και τον βλέπεις και τι του λες εκείνη τη στιγμή. Λέω, γιατί ακριβώς κορνάρεις. Μου λέει για σένα, για να βγεις έξω. Καλό γνωριζόμαστε. Από πού και ως πού, με ποιο δικαίωμα. Όπου αυτό συνεχίστηκε μια-δυο μέρες ακόμα. Δεν το βάλε κάτω. Εκεί επίμονος. Μέχρι που του λέω θα καλέσω την αστυνομία, άμα συνεχίσεις. Και δεν ξαναφάνηκε. Τώρα παγώσαμε εμείς. Είναι σοκαριστικά. Ρία, δώστε μου λίγο τη Ρία. Επειδή η Ρία είναι η συνεργάτητα της εκπομπής που συνομίλησε με το Χρήστο. Ρία, στην αφήγηση που μας έχει κάνει ο Χρήστος μέχρι τώρα, στη δική του αλήθεια, γιατί δεν είναι αφήγηση, δεν είναι μυθιστόρημα, είναι η δική του αλήθεια. Θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε. Έτσι όπως το προχώρησε στις δύο άλλες φορές. Όχι απλά μυθιστόρημα, best seller. Δεν είναι απλό μυθιστόρημα, είναι best seller. Ήταν κατάχρηση. Ναι. Στις δύο επόμενες ήταν πιο προσωπικό. Ναι, απλώς εσύ το πας νομικά για την κατάχρηση της εξουσίας και της δημοφιλίας του. Αλλά τα άλλα είναι χειρότερα, διότι σε καταδιώκει, βάζει άλλον άνθρωπο μπροστά, όπως τα περιγράφεις. Να σε πλησιάσει, όπου κάπως δένουν με τις αναφορές που αποκλειστικά και στην ΠΑΜ ο Πέτρος Κουσουλός έχει βγάλει αυτή την Κυριακή, όπου φαίνεται ότι άλλος ηθοποιός μπαίνει μπροστά και υπάρχει επίσημη καταγγελία, μήνυση πια. Στην εισαγγελία. Άρα, Ρία, είναι κάτι που, άλλο που θέλεις να ρωτήσεις τον Χρήστο. Θα ήθελα να μας πει ο Χρήστος, μετά από αυτή την κατάθεση ψυχής που έκανε στην εκπομπή μας σήμερα, Ζήνα, αν προβλέπει να κάνει κάτι παραπάνω, αν θα κινηθεί νομικά. Το έγκλημα, σαν έγκλημα, έχει παραγραφεί από όσο ξέρω. Το έχω συζητήσει και με τη δικηγόρο μου δηλαδή. Γιατί έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε. Ωστόσο. 21 χρόνια από όταν ήσουν 14. Ναι, και 20 και 18. 18-3 είναι. 18-3. Κατάχρηση εμπιστοσύνης ανηλίκου είναι 341. Είναι, μέχρι τα 21 σου έχεις δικαίωμα να, σύμφωνα με το δικό μας νομικό σύστημα. Οπότε και να κάνω κάποια νομική διαδικασία, δηλαδή να αρχίσω, δεν νομίζω ότι θα έχει νόημα και αποτέλεσμα. Ωστόσο είμαι διατεθειμένος να το κάνω άμα μπορώ. Δηλαδή, αν νομικός μου με διαβεβαιώσει ότι θα το κάνουμε και θα έχουμε αποτέλεσμα, σαφέστατα θα το κάνω. Να σου πω κάτι πάντως, και η πρώτη μήνυση η οποία έχει κατατεθεί για συγκεκριμένο άνθρωπο αφορά παραγεγραμμένο αδίκημα. Ναι. Αυτή όμως η μήνυση και τα περιστατικά τα οποία περιγράφονται τουλάχιστον σε αυτό το δικόγραφο έχουν δώσει την ευκαιρία στις αγγελικές αρχές να ψάξουν την υπόθεση σε βάθος. Δεν ξέρω αν θα έχεις κάποιο νομικό αποτέλεσμα εσύ, αλλά ενδεχομένως ίσως βοηθήσεις στην έρευνα την οποία αυτή τη στιγμή κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό και το έθεσα έτσι σαν απάντηση, ότι αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις τι, θα βοηθούσε να το κάνεις, θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Χρήστο, φαντάσου έναν χάρτη που έχει μπροστά του η ομάδα των εισαγγελέων. Ωραία. Και βάζουν ως κουκίδες τα περιστατικά που μπορούν να έχουν παραγραφεί. Αυτά τα περιστατικά όλα μαζί μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πρόσωπο, σε μια ομάδα ανθρώπων και να οδηγήσουν σε μια εγκληματική οργάνωση που έχει συγκεκριμένο έργο. Αυτό δεν έχει παραγραφεί γιατί είναι διαρκές έγκλημα και μπορεί σήμερα με κακουργηματικό χαρακτήρα, γιατί υπάρχει προσβολή της ανηλικότητας, υπάρχει και προσβολή της σωματικής ακεραιότητας σε άλλες περιπτώσεις που δεν αφορούν εσένα. Ευτυχώς, και να ενεργοποιηθούν τώρα όπως μιλάμε. Και αυτό είναι που συζητάει και ο Πέτρος. Γιώργο, τι. Σας βλέπω όλη αυτή την ώρα ότι υπάρχει μια υπερδιέγερση, μια νευρικότητα η οποία εμφανίζεται στα πόδια. Έχετε μια διαρκή κινητικότητα στα πόδια όσο αυτό. Θέλω να μας το ερμηνεύσετε στο κομμάτι, ας πούμε, του συναισθήματος που βιώνετε αυτή τη στιγμή εξιστορώντας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ότι καλύτερο για μένα προσωπικά να βρίσκομαι σε ένα πλατό, στην τηλεόραση, σε ένα κανάλι που έχει πανελλήνια εμβέλεια και να διακινδυνεύω πολλά πράγματα, καταρχάς την καριέρα μου, να σου το πω έτσι, και ακόμα το τι θα πει ο κοντινός μου περίγυρος για όλα αυτά. Δεν έχεις λόγο για την καριέρα, ίσα-ίσα... τα μυαλά είναι κλειστά γενικά. Δηλαδή βλέποντας με μένα, κανείς δεν θα πει «Α, μπράβο που το κάνεις». Θα το πω εγώ για τον εαυτό μου και γι' αυτό είμαι εδώ. Και έτσι αυτό είναι το μοντέλο που θέλω εγώ να προβάλλω μέσα από την εκπομπή. Πρέπει να μιλάμε, αν και λίγο καθυστερημένα κι εγώ το έκανα, για όλους αυτούς τους λόγους. Και όσον αφορά στον εκνευρισμό μου, είναι εξαιτίας αυτού. Ότι δεν ξέρω, βγαίνοντας από εδώ πέρα, αν θα είναι οι άλλοι θετικά διακείμενα. Είναι όμως και ενός είδους απελευθέρωση από το βάρος, από το άγχος που... Σαφέστατα. Αυτό με ποιους το έχεις επικοινωνήσει, όλα αυτά τα οποία μας λες σήμερα. Το πρώτο γεγονό, μάλλον επειδή είναι πολλά τα γεγονότα, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα είχα επικοινωνήσει με τους γονείς μου. Είναι κάτι που έκανα πολλά χρόνια αργότερα. Και πολλά χρόνια αργότερα, γιατί τότε κατάλαβα. Της μαμάς της χάλασες το όνειρο με τον ηθοποιό σκηνοθέτη που θαύμαζε. Ναι, πολύ. Πολλά χρόνια αργότερα το επικοινωνήσα στους γονείς μου και κυρίως στη μητέρα μου, όπου της χάλασε το όνειρο, αφενός. Αφετέρου, γιατί και ντρεπόμουν για όλο αυτό, γιατί θεωρούσα, ξαναλέω, ότι έχω συμβάλει κάπως όλο αυτό. Κατ' εμέ στην παρενόχληση σου δημιουργείται και μια λάθος αυτοεικόνα που έχεις για τον εαυτό σου, έτσι. Γιατί εγώ από εκεί και πέρα, την όποια εμφάνιση έχω ή δεν έχω, δεν ήθελα να την αποτιμώ. Ξέρεις κάτι, όταν μπήκε στο... Έτσι νόμιζα ότι εφόσον ήρθε ο άνθρωπος αυτός και μου πρότεινε κάτι, ότι έτσι γίνεται, έτσι είναι. Χρήστο, όταν μπήκε στο πλατό στο διάλειμμα και σε είδα λίγο, είχες μια νευρικότητα. Ναι. Λέω, εντάξει, δεν είναι νευρικότητα που σε ένα ξένο περιβάλλον, έχεις νευρικότητα του ανθρώπου που νιώθει βαθύτατα κουρασμένος να συζητάει με τον εαυτό του αν κάτι έκανε λάθος. Ναι. Αν το χειρίστηκε σωστά, το οτιδήποτε. Ναι. Αυτό είναι. Και φεύγοντας από εδώ, θα έχω πάλι την ίδια αναρώτηση, ότι έκανα το σωστό, έκανα καλά που μίλησα. Ξέρεις τι γίνεται όμως, Πέτρο, αυτό πρέπει να το αποβάλεις και να το σπάσεις. Γιατί λες τι θα πούνε τώρα αυτοί που με κοιτάνε, τι θα αναρωτηθούν. Δεν πρέπει να πει κανένας τίποτα που σε βλέπει αυτή τη στιγμή, μάνα, πατέρας, δημοσιογράφος, οτιδήποτε. Γιατί αν κάποια τέρατα εμείς έγιναν ιερά, έγιναν γιατί συνυπήρξαμε όλοι στην ίδια ομόφωνη δήλωση. Είναι το ίδιο καλός, σύνδρομο. Α, τι φοβερός, α, το συμβόλαιο, α, η παρέα, α, είναι καλός. Γιώργο, δηλαδή τα ιερά τέρατα, εμείς τα φτιάχνουμε ιερά τέρατα και μετά μας κατασπαράζουν. Είναι το ίδιο σύνδρομο που βλέπουμε σε κάθε θύμα σεξουαλικής βίας. Η αυτοενοχοποίηση. Νίκησε το γεγονός ότι τι θέλω εγώ για το αύριο των υπόλοιπων παιδιών. Θέλω να μπορούν να έχουν κριτική σκέψη. Να ξέρουν τι είναι κακό, τι είναι καλό ή τι είναι λειτουργικό και τι μη λειτουργικό. Νίκησε το 14χρονο αγόρι Αφέστατα. Στον ενήλικα σήμερα. Αφέστατα. Συστήνεται... Είμαι πολύ περήφανος για τους γονείς μου και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου που έκαναν αυτή τη δουλειά που έκαναν. Χριστό, αυτό πρέπει να το υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές και να το καταλάβεις. Δεν είσαι μόνος. Δηλαδή στον καναπέ που κάθεσαι, κάθονται εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Λέγοντας, όταν λες την ιστορία σου, όμως είσαι μόνος σου. Ναι, αλλά δεν είσαι μόνος σου. Δηλαδή, επειδή οι άλλοι δεν μιλούν, ναι. Είμαι σίγουρος ότι από αύριο θα περπατάς στον δρόμο και κάποιοι θα σε κοιτάνε μια ματιά σαν να σου λένε «Σε ξέρω, με ξέρεις, γνωριζόμαστε». Είτε αυτό του συνέβη στην οικογένεια, είτε συνέβη σε συγγενικό περιβάλλον, είτε συνέβη στην προπόνηση, είτε συνέβη στον παπά της ενορίας, στον δημοσιογράφο, στον δικηγόρο, οπουδήποτε. Στον χώρο άθλησης, παντού. Δεν είσαι μόνος σου. Όχι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και επειδή οι υποθέσεις γενικά που ακούω κυρίως είναι από άτομα τα οποία είναι αγνωρίσιμα και αυτό που αναρωτήθηκα εγώ, σαν Χρήστος, όταν βγήκε όλο το θέμα και αναμόχλευσα όλο αυτό που μου είχε συμβεί και το ξανασκέφτηκα και έπαινα. Πάντως έστειλες από τους πρώτους το ΣΕΙ την καταγγελία. Ναι, να ξανααντιμετωπίσω με τους δαίμονές μου με έναν τρόπο. Αυτό που σκέφτηκα ότι ποιος τώρα θα κάτσει να ακούσει εμένα και τον κάθε εμένα που δεν με ξέρει η μάνα μου. Και είναι πάρα πολύ λογική σκέψη. Αν μου επιτρέψει τώρα μια υπέρβαση, αν μου το επιτρέπει και η Ζήνα. Γιατί θα ήθελα να υποθεί αυτό. Τα άτομα που έχουν την εμπειρία τη δική σου και πλέον δυσάρεστες εμπειρίες, προσπαθούν επειδή δεν μπορούν να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν το πρόβλημά τους. Ναι. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι οι επιλογές που οδηγούν συνήθως σε μια εξάρτηση, σε ένα εθισμό. Δηλαδή το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, κάποια είδους εξάρτηση. Ναι. Εσύ πώς επικοινωνούσες και επικοινωνείς ακόμα αυτό που μέχρι τώρα, πριν λίγο, δεν μπορούσες να το πεις. Πολλοί άνθρωποι που δεν τους μπορούμε να καταλάβουμε. Καταλήγουν στο ναρκωτικό γιατί λένε το πρόβλημά τους στο ναρκωτικό. Ναι, επικοινωνούν το έλλειμμά τους, τη γρατσουνιά στην καρδιά τους. Κάτι που εμείς το αγνοούμε και δεν το σεβόμαστε όταν το παρατηρούμε. Συμβαίνει και στους φίλους μας που έχουν ένα εθισμό, μια εξάρτηση, μια ιδιαίτερη σχέση με το αλκοόλ. Θέλουν κάτι να πούν και δεν μπορούν, δηλαδή είναι η κραυγή τους η σχέση με την εξάρτηση. Εσύ τι έκανες, πώς το διαχειρίζεσαι? Εγώ, πέρα από την ψυχανάλυση που έκανα κι εγώ κάποια χρόνια και την ψυχοθεραπεία, είμαι πολύ υπέρ της αυτοβελτίωσης. Δηλαδή, γιατί μπορεί ο καθένας να μην είναι έτοιμος να μιλήσει σε έναν άλλον άνθρωπο, οπότε μπορεί να διαβάσει βιβλία τα οποία θα του δώσουν τη δύναμη έτσι ώστε να τον φτάσουν σε έναν καναπέ ή σε ένα γραφείο ενός ειδικού ανθρώπου. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να φτάσει εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κανένας άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Συγκλονιστικός. Για μένα είναι συγκλονιστικός. Γιατί έχει περάσει σε όλα τα στάδια. Και αυτή τη στιγμή το έλειπε αυτό, της εξωστρέφειας, της πρώτης. Άλλωστε, το τελευταίο στάδιο, νομίζω, της αποδοχής, αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον, είναι να βγεις να το πεις δημόσια. Έτσι, γι' αυτό είπα. Εξωστρέφεια. Έκανες αυτό. Το πρώτο βήμα. Αλλά ξέρεις τι, έχεις κάνει την εξωστρέφεια στα κομμάτια που μπορείς. Στην επόμενη φορά, στην επόμενη συνάντηση, θα πούμε κι άλλα, βέβαια. Έτσι πάει. Από το Σωματείο των Ιθοποιών επικοινώνησε κάποιος μαζί σου μετά την αποστολή του email? Όχι. Ούτε κάποιο email απαντητικό ότι επιβεβαιώνουν ότι ναι, λάβαμε την καταγγελία. Πότε το έστειλες αυτό? 5 Φεβρουαρίου, νομίζω είπες. 5 Φεβρουαρίου έχει την αποστολή επάνω. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ όλους. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Έγινε πολύ ανώδυνα. Αυτό μπορώ να πω εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν το περίμενα ακριβώς έτσι. Και αλήθεια, σας ευχαριστούμε στην καρδιά μου όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Χαίρομαι πολύ να συναντώ και να συναντάμε όλη παρέα νέα παιδιά με φως και ελπίδα, να έχουν ξεπεράσει το σκοτάδι τους και αυτό που λέω πάντα, να ατενίζουν τον ορίζοντα και τα χρώματα διαφορετικά. Να παίρνουν ένα χρώμα και να ταξιδεύουν. Και εσύ σήμερα μας ταξίδεψες φωτεινά, ελπιδοφόρα. Χαίρομαι που το έκανα, να αγαπάμε τα παιδιά μας. Σε ό,τι με αφορά θέλω να πω ότι κέρδισε το θαυμασμό μου σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπειά του, το μέγεθός της. Μπράβο. Έχει ένα ουφ που το βγάζουν τα μάτια του όσο και προσπαθεί να το κρατήσει. Χριστό, διώξε το. Για όλους μας είναι ένα όφο αυτό. Yes. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι. Αλήθεια, ευχαριστώ. Και να πάμε τώρα στην Έλλη Γιανακοπούλου, μια ηθοποιό, που και εκείνη μίλησε για συγκεκριμένο περιστατικό παρενόχλησης, μαζί με άλλους, αλλά δεν μάθαμε ποτέ σε ποιον αναφέρεται και αυτό είναι το δίκαιο. Οι αναφορές για το ποιον είναι στα δικαστήρια. Παρακαλώ. Το 2016 είχε γίνει το πρώτο συμβάν, η πρώτη επαφή με αυτόν τον άνθρωπο που είχα πάει για ένα δοκιμαστικό. Μου είχε κάνει ένα αστείο, τύπου αστείο, ότι βγάλτε την μπλούζα σας να μείνετε με το σουτιέν σας, γιατί είχα αναφερθεί στον ζεστό καιρό. Βασικά το είχα εκλάβει ως αστείο εκείνη την ώρα για να μην τρομοκρατηθώ περαιτέρω. Το 2017 με κάλεσε στο γραφείο του, όπου και με μείωνε συστηματικά και ανέφερε συνεχώς το πόση εξουσία έχει στον χώρο. Να αναφέρω εδώ πως είναι σεναριογράφος ο κύριος αυτός, με εξέχουσα θέση. Την επόμενη συνάντησή μας το 2017 ήταν ο μονόλογος, έκανε έναν μονόλογο αναφέροντας συνεχώς την εξουσία που είχε, τα χρήματα που είχε και επικαλούμενος τις σεξουαλικές του επιδόσεις. Μου έταξε διάφορα ακριβά εστιατόρια, χρήματα, να με παραλαμβάνει από το σπίτι έτσι όπως μου αξίζει και ρόλους φυσικά. Εσείς πώς αντιδράσατε? Εγώ ήμουν παγωμένη εκείνη την ώρα και προσπαθούσα να κάνω κάποιες υπεκφυγές. Επιπλέον, κάποια στιγμή όταν δεν άντεχα άλλο, όταν έβλεπα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σταματάει και δεν αλλάζει την κουβέντα, ότι πλέον δεν είναι αστείο, είναι κάτι πάρα πολύ άβολο, αμήχανο και παρενοχλητικό, του ζήτησα να αναφερθεί στον θεατρικό ρόλο, στο επαγγελματικό κομμάτι, που ήταν και ο λόγος της συνάντησής μας, και μου είπε πως δεν προλαβαίνουμε πλέον, οπότε έφυγα. Εκείνος επέμενε στη θεματική του που αφορούσε το σεξ. Είχε κλειδώσει την πόρτα. Οπότε μόλις του είπα ότι αν είναι να μιλήσουμε για το ρόλο, αλλιώς να φύγω, και μου είπε δεν προλαβαίνουμε, επιδιώκοντας μια επόμενη συνάντηση, τότε όπως καταλαβαίνετε σηκώθηκα και έφυγα και έτρεχα στη διαδρομή. Ήταν καθαρά λεκτική σεξουαλική κακοποίηση. Το θέμα είναι το βίωμα και όχι τόσο οι τίτλοι που βάζουμε σε αυτά. Εσείς κάνατε καταγγελία από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι? Ναι, στο ΣΕΙ. Όλες αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι πως είμαι αρκετά ταραγμένη, γιατί τα ξαναθυμάμαι, αισθάνομαι μια πίεση. Ωστόσο αισθάνομαι και μια κάθαρση, μια λύτρωση ότι έχω μιλήσει, δεν έχω φοβηθεί. Όπως λέει και ο Καζαντζάκης, νιώθω σαν να χτυπάμε τα κεφάλια μας τα σίδερα. Πολλά κεφάλια θα σπάσουν, μα κάποια στιγμή θα σπάσουν και τα σίδερα. Ας κλείσουμε κάπως έτσι αισιόδοξα και με ένα αγωνιστικό, ας πούμε, μήνυμα. Καταρχάς, τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις, οι καταγγελίες πλήττουν τελικά τον πολιτισμό μας? Οι καταγγελίες όχι. Αυτοί που φταίνε για τις καταγγελίες πλήττουν το χώρο. Δηλαδή αυτοί που τα θύματα οπωσδήποτε δεν φταίνε. Και όλο αυτό δεν νομίζω ότι συνέφερε το χώρο έτσι κι αλλιώς αυτό που συνέβαινε. Γιατί από ό,τι φαίνεται συνέβαινε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμα και αν ήταν λίγα τα άτομα, επηρεάζανε πάρα πολλά. Οπότε το ποσοστό αμέσως δεν είναι πια μικρό. Είναι μεγάλο, άρα εγώ το βλέπω ως θετικό. Είσαι ένας άνθρωπος που υπηρετείται χρόνια το θέατρο. Σας θλίβει όλο αυτό που συμβαίνει στο θέατρο? Βέβαια, με θλίβει σε οποιοδήποτε χώρο και αν συμβαίνει. Οι δικοί μας χώροι φαίνονται περισσότερο. Γι' αυτό και ασχολούμαστε και αρκετά. Θέλω να πω ότι είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει σε όλους τους χώρους. Εγώ προσωπικά δηλαδή και από φίλες και από κυρίως για γυναίκες θα μιλήσω. Δεν μου έχει τύχει μία που να μην έχει έστω και ένα μικρό... κάποια στιγμή συμβάν παρενόχλησης στον εργασιακό της χώρο. Φυσικά και είναι θλιβερό και ελπίζω όλη αυτή η επανάσταση που ουσιαστικά συμβαίνει να φέρει ριζικές αλλαγές. Ας είναι στην αρχή από φόβο, θέλω να πω κάποιοι να φοβούνται να κάνουν τέτοια πράγματα, και κάποια στιγμή εγώ ευελπιστώ να γίνουν συνείδηση και να είμαστε όλοι πιο... να σεβόμαστε περισσότερο τον συνάνθρωπό μας. Και για να πετύχουμε αυτό πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μας. Εγώ πιστεύω ότι τον βοηθάει να εξυγιανθεί, να καθαρίσει και να αναβαθμιστεί. Δηλαδή να αναβαθμιστεί αξιακά, ούτως ώστε από εδώ και πέρα να ξέρουμε ότι το να διεκδικείς αυτοσεβασμό, αξιοπρέπεια και άριστες εργασιακές συνθήκες και συμπεριφορά από τους ανθρώπους που διοικούν, που είναι υπεύθυνοι, είτε είναι σκηνοθέτες, είτε παραγωγοί, είτε γνωστοί πρωταγωνιστές, είτε διασάρξη, είτε οτιδήποτε, είναι στοιχειώδες και προσμετράται πάρα πολύ και είναι ζητούμενο και όσοι τυχόν σκέφτονται ή λειτουργούν με τις συμπεριφορές να το σκέφτονται διπλά και τριδιπλά από εδώ και πέρα. Πρέπει όλοι χωρίς φόβο να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά εν τη γενέση. Μόλις τα επισημαίνουν. Πήραν το θάρρος κάποιοι συνάδελφοι, πέρασαν όμως κάποια χρόνια και κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει. Από τώρα και στο εξής, μόλις εντοπίζετε κάτι τέτοιο περιστατικό, να επισημαίνετε και να αναφέρετε στους υπεύθυνους. Χωρίς φόβο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μίλησαν σε σένα και ο Νίκος Ορφανός και ο Τσαλταμπάσης. Τους ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα, νομίζω ότι έχει ανοίξει αυτός ο άσκος και κάθε μέρα ακούμε και για άλλους ανθρώπους που μιλούν. Τώρα κάπου διάβαζα και για τη Σχολή Καλών Τεχνών, ναι. Πολλές καταγγελίες, 50 άνθρωποι περίπου. Πραγματικά νομίζω ο Χρήστος κατέγραψε η εκπομπή τη δική του αλήθεια. Σας είπα ότι τον βιντεοσκοπήσαμε χθες αμέσως μετά την εκπομπή. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη βέβαια, όπου η Θεσσαλονίκη είναι ηλιόλουστη και εκεί βρίσκεται ο Στρατής Λιμιός. Έτσι απλώς να του πούμε ένα καλό μεσημέρι και να πούμε ένα καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη που είναι ηλιόλουστη σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κυρία μου. Λοιπόν, με παιδάκια εγώ είμαι δίπλα εδώ πέρα. Έχουν πάρει βόλτα τα σκυλάκια τους και τα λοιπά στο υπέροχο αυτό κεντρικό πάρκο της Θεσσαλονίκης. Ηλιόλουστη πόλη. Εμείς και το καιρικό φαινόμενο μάλλον δεν θα... είναι ακριβώς μπροστά μου ένας πιτσιρικάς. Άμα θέλεις έρχεσαι. Όχι, αν είναι ανήλικος όχι, χωρίς άδεια ανήλικος. Είναι με τη μανούλα του, είναι με τη μανούλα του. Και ας πω, χαρά Θεού εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, άλλο κακό να μην σας βρει θέλω να σου πω. Εμείς και το κακό καιρικό δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ. Ηλιόλουστος δημοσιογράφος γεννήθηκα, ηλιόλουστος θέλω να πεθάνω που λένε. Γιατί ναι, αλλά είχατε την κακοκαιρία πριν. Ψάχνει χιόνια. Εντάξει. Ναι, καλά. Εσείς αυτά που τραβάτε είναι μη χειρότερα. Γι' αυτό ήθελα να δείξουμε για κάτι όμορφο, έτσι ηλιόλουστο. Σε ευχαριστούμε. Αντίθεση σε όλα τα επίπεδα. Άστα να πάνε. Όμως σας είπα άνοιξη, και χθες... Άνοιξη εδώ, άνοιξη. Όμως σας είπα και χθες ότι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας έχει ανοίξει την αγκαλιά σε όλες τις εικόνες από όλη την Ελλάδα. Εδώ βλέπετε στο Star Channel News, στο Instagram, στο Facebook, στο Star News Official και στο Twitter, στο Star Channel New 1. Μπορείτε να στείλετε τις δικές σας εικόνες. Η Γεωργία καταγράφει εδώ τις εικόνες στην δική μας εκπομπή και στα social media τα δικά μας. Τώρα, Σε αυτό το σημείο περιμένω να δω τη Γεωργία, αλλά μάλλον λείπει ο περατέρ, Α, μπράβο, γιατί περιμένω να τη δω, γι' αυτό. Με βλέπεις ότι κοιτάζω αριστερά και δεξιά, Γιώργο μου κάνει. Λοιπόν, μην νομίζει ο κόσμος ότι δεν βλέπω και καλά και αναζητώ κάτι. Λοιπόν. Δίνεις λαβές. Τι είπες? Δίνεις λαβές για σχόλια. Λαβές για σχόλια. Ούτε και σένα έδειξε ο Μουκάνης. Μην νομίζεις. Ξέρει ο Γιώργος. Ο Μουκάνης απλώς είναι γέρος και τον έχουμε κρατήσει για να πάρει τη συνταξή του. Ξέρει ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης εδώ. Ο Γιάννης μας ήρθε από την Καλαμάτα. Ένα παιδί, ένα 35. Αγαπημένε μου Γιώργο, θέλω να δείξουμε τα πλάνα, διότι ζητάει την βοήθειά σας. Χρειάζεται να συγκεντρώσουμε 600.000 ευρώ. Ο αριθμός λογαριασμού του είναι ερανικός, που σημαίνει ότι τα χρήματα πηγαίνουν μόνο για αυτό το σκοπό. Από φτωχή οικογένεια, αγρότης ο μπαμπάς, καθαρίστρια η μαμά. Ο Γιάννης έχει ύψος 1,35, τεράστιο πρόβλημα και μπροστά και πίσω στην πλάτη του, στη σπονδυλική του στήλη. Όμως αν όλα πάνε καλά, όπως θα τον δείτε να λέει, θα ανέβει και 30 πόντους και κυρίως θα μπορεί να αναπνέει, διότι εδώ μπροστά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι σαν να βλέπουμε δύο ανθρώπους εδώ μπροστά από το τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί η σπονδυλική του στήλη. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, οι φίλοι σου που μέχρι τώρα στο διαδίκτυο σε έχουν βοηθήσει και έχουμε συγκεντρώσει 150.000 ευρώ, να έρχεται και η δική μας εκπομπή τώρα, αμέσως μετά, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, να τον δείτε και αμέσως μετά ξέρετε εσείς πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Πάμε σε διαφημίσεις και εμείς εδώ θα είμαστε και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν σε ένα μήνα από τώρα ο Γιάννης μας πάρει τηλέφωνο και μας πει συγκεντρώθηκαν τα χρήματα και ναι, θα πάω έξω για να γίνω καλά. Και μάλιστα είπε κάτι έτσι πολύ όμορφο. Και ήρθε εδώ στο σκηνικό και είπε κάποια στιγμή «Μωρέ, αν γίνω καλά, πάρτε με στην ομάδα εδώ. Μ' αρέσει πως είστε στις κάμερες αυτά». Μ' άρεσε τόσο πολύ έτσι όπως το είπε. Είχε τόσο πολύ ανάγκη μια εργασία, να νιώσει ότι είναι καλά, να πάνε όλα καλά στη ζωή του. Και ναι, η μανούλα του είναι καθαρίστρια και ο μπαμπάς του αγρότης. Δεν έχουν εργοστάσιο, δεν έχουν κάτι άλλο. Άρα θα πρέπει εμείς που ενδεχομένως έχουμε κάποια εργοστάσια, κάποιες μεγάλες εταιρείες, να βοηθήσουμε το Γιάννη να πάει έξω. Και μιας και το είπα αυτό τώρα, θέλω να σας πω, έλα Γιώργο, μου κάνει, βγάλετε αυτό το σούπερ να μην μπερδέψουμε, δεν το ξέρει κανείς αυτό που θα κάνω. Μου έστειλε μια κύρια από την Κρήτη και μου είπε ότι ένα γεροντάκι σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη, επειδή έχει μεγαλώσει πια, γεροντάκι καλόγερος, έτσι, απλά στην τάξη τα λένε γεροντάκια, ναι. Είναι ένας καλόγερος και δεν ακούει καλά και όταν τον παίρνουμε τηλέφωνο για να προσευχηθεί και αυτά δεν μας ακούει ο καημένος και πρέπει με έναν άλλον τρόπο να του μεταφέρουμε να διαβάσει για μας. Ζήνα, κάνε το καλό, στην Κρήτη είναι αυτός ο γέροντας, το καλογεράκι. Αν υπάρχει κάποιο κατάστημα που έχει έτσι ακουστικά βαρικοΐας, να πάει εκεί να του τα προσαρμόσει, να του τα κάνουμε. Είναι φτωχός, έτσι, και το μοναστήρι δεν είναι από αυτά τα πλούσια, ξέρετε εσείς. Είναι ένα μοναστήρι για λίγους πιστούς και εκείνος πηγαίνει από σπηλιά σε σπηλιά και προσεύχεται. Διαφημίσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι συνέβη. Ήρθε ο Γιάννης στην παρέα και μας έφερε το φως. Ο Γιάννης Τυρός είναι ένα παιδί που παλεύει, αγωνίζεται και θέλει μόνος του να φτάσει στην άλλη άκρη του κόσμου για να γίνει καλά. Γιάννη, καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μας ήρθες από την Καλαμάτα. Χαιρόμαστε πολύ με τον Σπύρο που σε συναντώ. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, Γιάννη, σήμερα δεν είσαι εδώ έτσι απλά. Είσαι εδώ για να σε δει ο κόσμος και να σε βοηθήσουμε να κάνεις αυτό που έπρεπε να κάνουν οι άλλοι, εμείς για σένα. Εννοώ οι διοικήσεις, οι άνθρωποι, οι κυβερνήσεις, όλοι όσοι πληρώνονται από μας, αλλά όταν φτάσει η στιγμή να τους χρειαζόμαστε, κάτι εκεί στη γραφειοκρατία τα χαλάει. Θα είμαι σκληρή, αλλά θα είμαι ρεαλίστρια. Αυτός λοιπόν είναι ο Γιάννης. Μαρίκα Μαυρομάτη, ο δικός σου Γιάννης, ο άνθρωπος που λάτρεψε στο διαδίκτυο. Η Μαρίκα, για τον κόσμο μας παρακολουθεί, είναι δημοσιογράφος. Χρόνια σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το μετερίζει. Είναι ο συνδετικός μας κρίκος με το κανάλι. Και η Μαρίκα ήταν ο άνθρωπος που στη σύσκεψη είπε: αν ο Γιάννης δεν έρθει να κάτσει στον καναπέ, τότε η εκπομπή δεν θα είναι Αλήθειες με τη Ζήνα. Αυτός λοιπόν είναι ο Γιάννης. Ο 25χρονος Γιάννης είναι αγωνιστής από την ημέρα που γεννήθηκε. Έχει μια σπάνια ασθένεια η οποία του προκαλεί σοβαρές αναπηρίες στο σώμα. Πρόκειται για την σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία με σκολίωση. Με απλά λόγια, οι σπόνδυλοι στο σώμα του είναι μπλεγμένοι μεταξύ τους. Μόλις 6 ετών έκανε την πρώτη του χειρουργική επέμβαση. Φορούσε κηδεμόνα σκολίωσης για 15 ώρες την ημέρα, ενώ υποβλήθηκε σε άλλες 2 επεμβάσεις χωρίς ωστόσο να έχουν επιτυχία. Σήμερα ο Γιάννης έχει ύψος μόλις 1,35, αλλά συνεχίζει να έχει προβλήματα υγείας όπως δύσπνοια και δυνατούς πόνους. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, όμως η οικογένειά του ήταν πάντα δίπλα του για να τον στηρίζει. 13 ετών υποβλήθηκε σε άλλη μια σειρά δύσκολων και απαιτητικών χειρουργείων. Αυτή τη φορά στην Αμερική, όπως η εφαρμογή στηρίγματος φωτοστέφανου, όπου οι μεταλλικές βίδες στηρίζονται περιμετρικά στο κρανίο. Λόγω λάθους προηγούμενης επέμβασης δεν του δόθηκε η ευκαιρία για αποκατάσταση και η εφηβεία του ήταν γεμάτη δυσκολίες. Το μπούλινγκ υπήρχε στη ζωή του. Τα παιδιά δεν ήθελαν να παίξουν μαζί του. Βίωσε το ρατσισμό και παράλληλα είχε να αντιμετωπίσει και τους αφόρητους μυϊκούς πόνους. Όμως με το χαμόγελο και την ευγένεια που τον διακρίνει, ο Γιάννης κατάφερε να κάνει φίλους που τον αποδέχτηκαν για αυτό που είναι. Μαχητής της ζωής, δεν τα παρατάει εύκολα. Τώρα ζητά άλλη μια ευκαιρία να αποκατασταθεί το ιατρικό του πρόβλημα. Θέλει να ταξιδέψει στην Αμερική και να υποστεί ακόμα μια εξαιρετικά επίπονη και συνάμα δαπανηρή επέμβαση. Γι' αυτό ζητά τη βοήθεια όλων στο δύσκολο αγώνα που ετοιμάζεται να δώσει. Όσοι είμαστε εδώ οι λιγοστοί. Η Μαρία Μανουσαρίδου που επιμελήθηκε το βίντεο είπε μαχητής της ζωής. Εσύ τι θα έλεγες για σένα? Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, οι άλλοι θα με κρίνουν. Εγώ απλώς συνεχίζω να ζω, να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Προσπαθώ με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχω περάσει να διευρύνω τον τρόπο σκέψης μου, να βρίσκω κίνητρα ώστε να συνεχίζω να ζω, να κάνω πράγματα που δεν μπορώ να κάνω, έστω να τα προσπαθήσω. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, δηλαδή, για να είναι η ζωή μου καλύτερη. Γι' αυτό το λόγο και κάνω αυτή την προσπάθεια. Γιατί θέλω να είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Θέλω να γίνω καλά, να κάνω πράγματα που δεν έχω κάνει, να βοηθήσω δικούς μου ανθρώπους και όλα τα περαιτέρω. Ξέρεις τι μου άρεσε? Που είπε όταν θα γυρίσω νικητής από εκεί που θα πάω και θα συγκεντρωθούν τα χρήματα, να με πάρετε εδώ για δουλειά. Σου άρεσε, σε εγωίτευσε όλο αυτό, Είναι ενδιαφέρον. Θα ήθελα να το κάνω. Να το προσπαθήσω έστω. Η Μαρία είπε, έχεις ύψος πόσο? 1,35-34. Και τι θα πετύχουμε με αυτή την επέμβαση? Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος για να καταλάβει ο κόσμος, για να αρχίσουν σιγά-σιγά να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα της εκπομπής. Θα τους δίνουμε τον αριθμό λογαριασμού και στα social media θα μπει, ώστε να σε βοηθήσουν. Τι είναι αυτό που θα πετύχουμε, λοιπόν? Ο στόχος είναι να γίνω 100% υγιής, να φύγει η παραμόρφωση που έχω στο στήθος και στην πλάτη. Δηλαδή, εμφανασιακά θα είμαι υγιής. Θα πάρω πολλούς πόντους, μπορώ να πάρω και 30 πόντους και 35, γιατί οι σπόνδυλοι θα τους ξεμπλέξει και θα τεντωθούν, ώστε να... και μετά θα πάρω πολύ ύψος. Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη? Να πούμε ότι σήμερα ο Γιάννης είναι στην παρέα μας και είναι στο χέρι μας να είναι φίλος μας ο Γιάννης, γιατί αν σήμερα δεν γίνει φίλος μας ο Γιάννης, με την πράξη μας, έτσι όχι μόνο τα λόγια μόνο, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα λεγόμενο κράτος πρόνοιας που δεν έχει ποτέ πρόνοια για εμάς όταν το χρειαζόμαστε, όπως πολύ εύστοχα είπε στην αρχή η Ζήνα. Αλλά έρχεσαι, Γιάννη, σήμερα στην παρέα μας για να πεις: παιδιά, αν νομίζετε ότι εσείς είστε αδυνατοί και κάποιοι άλλοι είναι αδύναμοι, εγώ σήμερα είμαι σε μια θέση που μοιάζει αδυναμίας, αλλά εσύ θα αποφασίσεις αν θα γίνω δυνατός. Στην πράξη σου. Στην πραγματικότητα όμως, εγώ είμαι δυνατός, γιατί είμαι στον καναπέ μιλάω στη Ζήνα, μιλάω στο Σπύρο, σε κοιτάω κατάματα και σου λέω να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να συνεχίσω τη ζωή μου. Εγώ, αν πάω και κάνω αυτή την επέμβαση, με τη δική σου βοήθεια για να αποδείξει ότι μπορεί να βοηθά τον συνάνθρωπό σου, όχι μόνο τον εαυτό σου, θα μου δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσω. Και μόνο που βρίσκεσαι εδώ, Γιάννη, μας έχεις περάσει ένα δυνατό μήνυμα, το οποίο δεν πληρώνεται με τα χρήματα μιας επέμβασης. Είμαι σίγουρος ότι αν γνωρίσω τον υπέροχο πατέρα σου, τη μητέρα σου, την αδερφούλα σου, θα είναι άνθρωποι που θα έχουν μέσα τους ένα τεράστιο πλούτο. Τι δουλειά πλούτο... κάνει ο μπαμπάς και η μαμά, ναι, να μας πει? Ο πατέρας μου τώρα ασχολείται με τα αγροτικά. Ναι. Η μητέρα μου καθαρίζει ένα σχολείο στην Καλαμάτα. Πόσα λεφτά, Γιάννη, πρέπει να συγκεντρωθούν για να το πούμε στον κόσμο? Γιατί εσύ θα πάρεις και 30 πόντους, θα φύγει καμπούρα όπως είπες ότι έχεις, ναι, την πλατούλα σου. Όλα θα που φύγει. Διόλου δεν φαίνεται, όπως πολύ ωραία το είπε ο Σπύρος, όπως κάθεσαι απέναντί μας. Αλλά αυτό θα σε σηκώσει πιο ψηλά για να μπορείς να ανταποκριθείς στην καθημερινότητα αλλιώς. Ναι, το πιο βασικό είναι ότι θα φύγουν οι πόνοι, θα μπορώ να πνέω καλά. Και ας μην πάρω πολύ ύψος, εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ να πνέω, να μην πονάω. Να κάνω πράγματα βασικά που δεν μπορώ να κάνω τώρα. Πόσα χρήματα πρέπει να συγκεντρώσουμε? Είναι περίπου 550.000 ευρώ, κάπου εκεί βγαίνει. Πόσα έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα μέσω της κοινωνικής δικτύωσης? Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης κοντά στα 140 με 150, κάπου εκεί είναι. Και πόσο καιρό θα σου πάρει όλη αυτή η επέμβαση και να μείνεις εκεί? Σε ποιο μέρος? Στη Νέα Υόρκη είναι. Ο γιατρός μου είπε 1,5 μήνα, αλλά λόγω καραντίνας και αυτά, λογικά θα κάτσω 2 μήνες εκεί. Εσύ θα είσαι καλά μόνο μέσα σε 2 μήνες. Ναι. Εμείς απλώς πρέπει να δώσουμε τα χρήματα. Ναι. Έλα, μωρέ. Ξέρετε εσείς, έχουμε συγκεντρώσει και έχουμε συγκεντρώσει. Όσο πιο γρήγορα μπορεί να φύγει ο Γιάννης. Έλα, Σπύρο. Τίποτα. Ο Γιάννης είναι εδώ, είναι έτοιμος. Είναι 25 ετών και αντί να έχει την νεανικότητα, θες και την ατολμία ενός 25άρη σημερινού, είναι θαραλέος και τα έχει όλα βάλει σαν πρόγραμμα στη ζωή του. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει. Γιατί ο Γιάννης τώρα τι θέλουμε? Θες να μπορείς να δουλέψεις άνετα, να ζεις αξιοπρεπώς, δηλαδή όπως θέλουμε όλοι μας, να παίξεις περισσότερο, να απολαύσεις τις παρέες σου, να γίνεις λίγο πιο ενεργό μέλος στην οικογένεια. Αυτό που όλοι μας το θεωρούμε αυτονόητο στη ζωή μας. Και το πιο βασικό είναι ότι να μπορώ να βγαίνω έξω και να μην με κοιτάει. Ο κάθε άνθρωπος να βγαίνω, να είμαι απαρατήρητος. Εγώ, επειδή έκανα το ρεπορτάζ στην πόλη της Καλαμάτας, μου είπαν ότι οι γονείς σου είναι διαμάντια άνθρωποι και ότι είστε μια οικογένεια υπέροχη, θαυμάσια, η οποία όταν λέμε ότι σε στηρίζουν, Ζήνα μου, σαστίζουν οι ντόπιοι, οι κάτοικοι της πόλης. Ισχύει. Γιατί μεγαλώντας σε μικρότερη ηλικία ο αγαπητός Γιάννης, επειδή ήταν λίγο διαφορετικός από τα άλλα παιδιά, έπαιρνε λίγο την άποψη των παιδιών που βλέπανε κάτι στο μυαλό τους. Στο άγουρο μυαλό ενός παιδιού είναι γιατί ο Γιάννης διαφέρει από εμάς. Έχει, ξέρω εγώ, το σώμα του σκληρό, το διαφορετικό. Μεγαλώντας όμως και όταν είδαν όλοι οι κάτοικοι τον αγώνα της οικογένειάς σου αλλά και το δικό σου πείσμα, γιατί είσαι ένα πείσμα λιονταριού, Γιάννη, έτσι. Εκεί λέγανε εδώ έχουμε μάθημα. Κάθε μέρα παίρνουμε ένα μικρό μάθημα. Άρα, Γιάννη, φίλοι τηλεθεατές, δεν θέλει τίποτα. Ο λογαριασμός, να πούμε για τον κόσμο, είναι ερανικός και είναι πολύ, ναι, σημαντικό να το ξέρει. Ένας ερανικός λογαριασμός σημαίνει ότι τα χρήματα που μπαίνουν βγαίνουν μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Ναι, ναι, δεν θα τα πάρει η οικογένεια του Γιάννη, δηλαδή. Διαφάνεια που λέμε. Διαφάνεια. Ναι, ναι. Και να πούμε ότι η περίπτωση του Γιάννη αποδεικνύεται επισήμως και με έγγραφα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα. Μου είπανε, μπορούμε να σε αναλάβουμε. Απλώς όσο πιο σύντομα έρθεις, τόσο το καλύτερο, μου λέει. Μην περάσουν χρόνια, γιατί αν περνάνε χρόνια και εγώ κάνω εξετάσεις και μου πει ο γιατρός, ξέρω εγώ, ξέρεις τι, Γιάννη, δεν έχεις πολύ χώρο, χειροτερεύεις. Εγώ όμως σε 3 χρόνια δεν θα μπορώ να κάνω την επέμβαση. Κάποια επέμβαση, γιατί θα έχουν δίνει τόσο πέτρα οι σπόνδυλοι πίσω, που δεν θα μπορούν να με ανοίξουν. Για να σε ρωτήσω κάτι, πώς το παλεύεις, δηλαδή μόνος σου? Έφτιαξες τα πράγματα. Πώς σκέφτηκες, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, τελευταία ελπίδα, πάμε με τα social media να βοηθηθούμε. Πάμε να δώσω τη φωτογραφία μου, να πω το πρόβλημά μου. Πώς μπαίνεις σε αυτό? Όλα αυτά τα χρόνια με τις δυσκολίες που έχω περάσει, κατάλαβα ότι αν διευρύνεις τον τρόπο σκέψης σου, βελτιώνεις σαν άνθρωπος. Οπότε λέω, το πήρα απόφαση και λέω, θα κάνω αυτό και αυτό, γιατί θέλω να πάω εκεί. Δεν θα σκέφτομαι τίποτα άλλο. Δηλαδή και τώρα βγήκα στην τηλεόραση που δεν το περίμενα ποτέ, ότι θα έρθω εδώ. Γιατί εγώ είμαι πολύ ντρομπαλός, δεν μου αρέσει να μιλάω. Δεν έχω μιλήσει για χρόνια για το πρόβλημά μου. Δηλαδή και φίλοι μου στείλαν μήνυμα, λέει ρε Γιάννη, σε μαζί μας είχες πει τίποτα και τώρα βγαίνεις και μιλάς. Του λέω ρε φίλε, είναι η τελευταία μου ευκαιρία, πρέπει θέλω να γίνω καλά. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία, του λέω. Θα δει ο κόσμος τα δυνατά μου σημεία, τις αδυναμίες μου. Είπα όμως, θα διαχειριστώ τις συνέπειες, καλές ή κακές, και θα το πάω στο τέλος. Εσύ Γιάννη, εσύ έχεις ήδη βελτιωθεί ως άνθρωπος. Εμείς δεν ξέρω αν θα βρούμε ευκαιρία. Καταλαβες. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια ευκαιρία όμως. Εσύ μας δίνεις μια ευκαιρία σε όλους μας σήμερα. Να καταλάβουμε πολλά περισσότερα και να βελτιωθούμε ως άνθρωποι. Είμαι σίγουρος ότι παιδιά της ηλικίας σου ή παιδιά στη γειτονιά σου, από τα μικρότερα χρόνια, στο νεότερα χρόνια μέχρι πρόσφατα, κατάλαβες την αλλαγή της συμπεριφοράς απέναντί σου. Ναι. Σαν να σου ζήταγαν συγγνώμη που σε έκαναν από την εμφάνισή σου. Ναι. Αφού σε γνώρισαν περισσότερο. Ισχύει, ναι. Ήταν πολλά παιδιά που στην αρχή που να με πειράζανε ή να με κοροϊδεύουν όταν παίζαμε μπάλα. Και να με σπρώχνανε λίγο ή να με κοροϊδεύουν και αυτά. Αλλά όταν με γνώρισαν, λένε «Ω, Γιάννη, σάρια μπάλα, ωραία». Είναι φίλος μου. Ναι, μετά γίναμε φίλοι, ξέρω εγώ. Είναι, υπάρχουν... Γιάννη, έχεις ερωτευτεί? Μια φορά στο παρελθόν. Και? Δεν είχε γίνει κάτι, αλλά της το είχα πει. Μου απάντησε πολύ ευγενικά κι αυτά, αλλά... Θέλεις να ερωτευτείς? Αν τύχει στο μέλλον, ναι. Είναι ένα κομμάτι του να ζήσεις κάθε μικρή χαρά ή μεγάλη χαρά της ζωής, να τα καταφέρουμε και να συγκεντρώσουμε τα χρήματα. Ναι. Μα η ζωή συναισθήματα είναι. Ο έρωτας είναι, πιστεύω, ωραίο συναίσθημα, όπως και η αγάπη. Όταν επιλέγεις κάτι να κάνεις, το επιλέγεις γιατί νιώθεις κάτι. Και τους φίλους σου που επιλέγεις και την κοπέλα που θα επιλέξεις, τα επιλέγεις επειδή νιώθεις κάτι. Μπορεί να νιώσεις ασφάλεια, μπορεί να νιώσεις χαρά, αγάπη. Έτσι, γιατί στο τέλος μόνο τα συναισθήματα μένουν, στο τέλος της ζωής σου. Αν έπρεπε να απευθυνθείς σήμερα στον κόσμο εκεί έξω, τι είναι αυτό που θα του έλεγες και θα του κινητοποιούσες τη δική του ψυχή για να σε βοηθήσει? Να λοιπόν, εδώ είσαι, εδώ είναι τα φώτα και το φως το δικό σου, εδώ είναι η ψυχή της εκπομπής και η ψυχή δική σου, πες ό,τι θέλεις. Είναι πολύ όμορφο να βοηθάς κάποιον, αλλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι η ομαδική προσπάθεια μπορεί να πετύχει τα πάντα. Οπότε και εγώ το σκέφτηκα έτσι στην αρχή και λέω όσο περισσότερος κόσμος με βοηθήσει, είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο θα πάω, αλλά θα τα καταφέρω κιόλας. Δεν είναι αγχώνομαι για την επέμβαση, αγχώνομαι πιο πολύ για το αν θα πάω. Η επέμβαση, εντάξει, είναι επίπονη, είναι πολύ... το χειρουργείο πολύ βαρύ, είναι 12 ώρες χειρουργείο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Το έχω πάρει απόφαση ότι θα το κάνω και θα το κάνω. Επιχειρηματίες, συντονιστείτε, να συγχρονιστούμε όλοι μαζί. Ο Γιάννης να φύγει να πάει και να πετάξει στο εξωτερικό. Σπύρο, το δικό σου μήνυμα για τον κόσμο? Τίποτα, εγώ βλέπω στην παρέα μας τον Γιάννη, ο οποίος προσπαθεί να αναπνεύσει μέσα στο τριμωγμένο σώμα του, στα κόκαλά σου που δεν μπορούν να αποσυνδεθούν ώστε να αναπτυχθείς. Βλέπω έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα υπέροχο χαρακτήρα, μια θαυμάσια συναισθηματική αξία που έχει αυτός ο λόγος σου και ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά είναι άλλο το μπόι και άλλο το ανάστημα. Και στο ανάστημα είσαι γίγαντας. Δεν θέλω να σου πω και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι στον κόσμο, αν γίνεται. Θα ήθελα να πω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, το bullying παραμένει, ο ρατσισμός παραμένει. Έχω δει και εγώ πολλά περιστατικά και στην πόλη μου που έχω μπει και στη μέση για άλλα παιδιά να... Θα ήθελα να πω ότι αν θέλετε να ξεσπάσετε ή αν έχετε κάποια προβλήματα, μην το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη και μπορεί να σκεφτούν άσχημα πράγματα, μπορεί να βάλουν τέλος στη ζωή τους, που είναι κρίμα. Κρίμα να πεθάνει ένας άνθρωπος από το ρατσισμό και από το bullying. Δηλαδή και τα σχολεία πρέπει να κάνουν κάτι, να βάλουν σεμινάρια, να τα βάλουν μαθήματα. Γιάννη, ο μπαμπάς αγρότης, η μαμά καθαρίστρια. Τι έχεις να πεις σε αυτούς τους δύο ανθρώπους στη ζωή σου? Τι να πω, τους ευχαριστώ που είναι δίπλα μου. Είμαι κι εγώ δίπλα τους. παρέα, έχουμε μια κοινή πορεία παρέα και εύχομαι να έρθουν και περισσότερες όμορφες στιγμές στο μέλλον και να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ο αγώνας ενός παιδιού, όχι ενός πλούσιου παιδιού, ενός μπαμπά αγρότη και μιας μαμάς καθαρίστριας. Δυστυχώς δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή. Κάποιοι έχουμε περισσότερες. Ελπίζουμε σε έναν καλύτερο κόσμο. Όμως όταν υπάρχει η αλληλοστήριξη, τότε ο κόσμος είναι ίδιος. Εδώ ήρθε ο Γιάννης λοιπόν από την Καλαμάτα, ο γίγαντας στην ψυχή Γιάννης. Παρακολουθούμε όλοι εδώ στο πλατό, γιατί κάποιοι στο βιντεοσκοπημένο που έγινε όχι χθες, προχθές, δεν ήταν εδώ. Ο Γιώργος Καραϊβάς δεν είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει, γιατί έπρεπε, Γιώργο, να πας που είχες έτσι συγκεκριμένο ραντεβού, ήταν η μέρα που είχες το ραντεβού. Αλλά σου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από τα δικά μας μάτια, του Σπύρου και τα δικά μου, να στον συστήσουμε. Τι έχεις να πεις? Και παρακαλώ το κοντρόλ, τον αριθμό λογαριασμού από κάτω, γιατί αν κάνουμε μια προσπάθεια, θέλω να γίνεται έτσι απόλαυση. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο μικρός αλλά τόσο μεγάλος, είναι ένας δάσκαλος επί της ουσίας για μας. Ταυτόχρονα όμως πλήθος και πληθώρα σκέψεων, όταν... Θα το πω πολύ ομαζίνα, όταν μία τέτοιου είδους πρωτοβουλία, έστω και για έναν άνθρωπο, λαμβάνει τον προσδιορισμό της κοινωνικής ελεημοσύνης, είναι άδικο. Ταυτόχρονα άδικο είναι, όπως πολύ σωστά επισήμανες στην αφετηρία του λόγου, δεν ξέρω για ποιο λόγο ο φίλος μας εδώ, ο Παναγιώτης, και τόσα πολλά άλλα παιδιά, παιδιά με καρκίνο. Θα πρέπει η ζωή τους και η τύχη τους, το μέλλον τους, το όνειρό τους, να εναπόκειται σε αυτό που έστω και ένας, επαναλαμβάνω, θεωρεί ως κοινωνική ελεημοσύνη, από τη στιγμή που υπάρχει η κοινωνική πρόνοια, θεωρητικά. Είναι επειεικώς απαράδεκτο που αυτός ο μηχανισμός πρόνοιας, υγείας και ούτω καθεξής βλέπει ή βάζει κάποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Σε τι? Στο να θεραπεύσουμε, να φροντίσουμε και να σταθούμε δίπλα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σύν της άλλης έρχονται και μας διδάσκουν με τον πόνο τους, με αυτό το οποίο έχουν υποστεί. Δεν ξέρω, πολλές φορές αναρωτιέμαι για το... Εδώ και πόσο καιρό έχουμε πάψει να είμαστε άνθρωποι. Και δυστυχώς, τι να πω, σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε άλλη περίπτωση, πιέζομαι σε κάθε διαφορετική, διαπιστώνω ότι... το ξέρεις, αλλά θέλω να πω ότι αν σε αυτή την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια χαίρομαι για κάποιες συναντήσεις, είναι για κάποιες συναντήσεις σαν και αυτές. Γιατί παιδιά με ύψος 1 και 35 και με αυτές τις δυσκολίες μας βάζουν τα γυαλιά. Όχι σε εμάς μόνο, αλλά και στους ηθήνοντες εκεί έξω που μας κυβερνούν και που τους ψηφίζουμε για να προασπίσουν τις δικές μας ανάγκες, αλήθειες. Αυτό για μένα είναι, αυτό κρατήστε, και αν κάποιοι μας βλέπετε και έχετε απορρίψει τυχόν τον Γιάννη για να πάει στο εξωτερικό, για μελετήστε ξανά την υπόθεσή του. Λοιπόν, τα χρήματα μπαίνουν σε ερανικό λογαριασμό και θα βγουν μόνο για αυτό το σκοπό. Εάν το κράτος παρέμβει και διασφαλίσει όλα αυτά για τον Γιάννη, εξασφαλίσει, τότε αυτά τα χρήματα μπαίνουν για έναν άλλο σκοπό. Γεια σας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Γεια σας. Παρακαλώ. Θα πρέπει να βρούμε με ποιον θα φάμε και θα πιούμε. Πριν βρούμε τι θα φάμε και θα πιούμε. Επίκουρος.